Ξεκινάμε. Ωραία. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώην, νυν και αΐ. Με τη σημερινή εκδήλωση του Εθνικού Αμετσόβιο Πολυτεχνείο, τιμά τους καθηγητές του, που αποχώρησαν από την υπηρεσία τα τελευταία δύο χρόνια, το 2020 και το 2021. Το όριο των 67 τίθεται από τον νόμο και έχει χρονική υπόσταση, αλλά δεν οριοθετεί την ουσιαστική δραστηριότητα, τη συμμετοχικότητα και κυρίως τη σύνδεση με το Ίδρυμα. Ο καθένας και κάθε μία από εσάς, αγαπητοί μου συνάδελφοι, παραμένει δικός μας άνθρωπος. Και το δικός μας άνθρωπος, ας μην εκλειφθεί ως συναισθηματική μόνο έκφραση, έχει και λειτουργικό και τεχνικό περιεχόμενο. Εννοώ, και είμαι σίγουρος και πολλοί άλλοι, ότι όχι μόνο δεν αποκόπτεστε, αλλά παραμένετε, αν βέβαια το επιθυμείτε, ενεργοί σε πολλά από όσα είχατε εν λειτουργία, στα πεδία της έρευνας, της συνεργασίας, αλλά πλέον και της διδασκαλίας. Όσοι δεσμοί έχουν καλλιεργηθεί σε βάθος και έχουν ουσία, αντέχουν όχι μόνο στο χρόνο, αλλά και σε κανονιστικά πλαίσια που συνήθως αλλάζουν. Για παράδειγμα, το όριο ηλικίας πάντα είναι υποσυζήτηση και συνδέεται, αν και με αμφιλεγόμενο τρόπο, τον τελευταίο καιρό και με τη σημαντική αριθμητική υποχώρηση των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων. Επίσης, η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα είναι πλέον διευθετημένη. Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις, θα μπορούσατε να μου πείτε. Μακάρι, θα ήταν η δική μου απάντηση, όχι γιατί βιάζομαι να συνταξιδοτηθώ, αλλά επειδή νομίζω ότι είναι τύχη αγαθή να φτάνει κανείς σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με προγραμματισμό ζωής και βέβαια με καλή υγεία. Αυτό που μας κάνει μια οικογένεια, τους υπηρετούντες και τους αφυπηρετήσαντες, παρόλο που ο όρος δεν αρέσει στον κύριο Βλαστό, θα προτιμούσε κάποιον άλλον, είναι βέβαια το κοινό μας σπίτι, το Εθνικό Αμετσόβιο Πολυτεχνείο. Αλλά τι ουσιαστικά σημαίνει αυτό, δηλαδή τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε το MEP σπίτι μας. Οι φοιτητές μας είναι η δική μου απάντηση. Είτε κανείς είναι περισσότερο δάσκαλος ή περισσότερο ερευνητής, έχει ένα καλό λόγο να ξυπνάει το πρωί με όρεξη να πάει στο άλλο σπίτι του για μάθημα. Και αν είναι πολύ καλός, τότε κάθε μέρα η διδασκαλία είναι σαν να γίνεται για πρώτη φορά. Και για να συναντηθεί με τους συνεργάτες του, από τους οποίους οι νεότεροι είναι αυτοί που θα κάνουν τη δουλειά και θα φέρουν ιδέες και αποτελέσματα στο τραπέζι. Το κακό με τον Πρίτανη είναι ότι είναι πολύ στερημένος από αυτά. Βέβαια έχει το διοικητικό, το οποίο είναι η τρίτη υποχρέωση κάθε συνεπούς ακαδημαϊκού λειτουργού, Πρίτανη ή μη, και το οποίο όλοι σας λίγο πολύ έχετε υπηρετήσει. Και μέσω συμμετοχής σε ειδικές επιτροπές μπορείτε να συνεχίσετε να το υπηρετείτε. Επανέρχομαι στους φοιτητές μας και στο σπίτι μας. Το MEP έχει κύρος στον ελληνικό χώρο και brand name στο εξωτερικό. Και αυτό το οφείλει κυρίως στους φοιτητές του, που σε ένα ποσοστό είναι αφρόκρεμα και έχουν εξαιρετικές δυνατότητες. Όμως, όσο πιο ψηλά είναι ένα ίδρυμα, τόσο πιο δύσκολο είναι να πάει ψηλότερα. Ένας από τους κινδύνους που προκύπτουν είναι να μείνει κανείς πίσω σε σχέση με τον ταχύβηματισμό των άλλων που θέλουν βεβαίως να ανεβούν. Άλλος μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να έχεις επαναπαυθεί. Εκεί υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις για το MEP. Όλοι μας πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Βέβαια συμβαίνει να μην υπάρχει συμφωνία σε μερικές περιπτώσεις, ακόμη και σε αντικειμενικά δεδομένα. Ας σας στρογγυλεύουμε μεν, αν κάποτε χρειάζεται, αλλά όχι μέχρι αλλίωσής τους και κυρίως να μην τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, γιατί οι συνέπειες της υπερχείλισης μπορεί να είναι αμήλικτες. Και όταν μιλάμε στους φοιτητές μας, οπουδήποτε, εδώ στο σπίτι μας, στην αίθουσα διδασκαλίας, στο εργαστήριο, στο γραφείο, στο χολ ή στη βεράντα της Πρετανίας, όπου συχνά φιλοξενεί τις λεγόμενες παραστάσεις διαμαρτυρίας, αυτός είναι προνομιακός δικός μου χώρος, να τους λέμε όχι ότι θα τους ήταν αρεστό ή κανακευτικό, αλλά ότι είναι αληθινό και συνεπώς χρήσιμο. Η δική σας φωνή έχει την προστιθέμενη αξία της εμπειρίας και της γνώσης, καθώς επίσης και της ψυχραιμίας που προσφέρει η κάποια εκ των πραγμάτων απόσταση από τα δρόμενα. Είναι λοιπόν χρήσιμος ο λόγος σας και φροντίστε να πιάνει τόπο. Η φετινή εκδήλωση φέρει τις επιπτώσεις πανδημίας.
Έτσι, διαδικτυακά, ομολογουμένως υστερεί σε φυσική εγκύτητα και σε αμεσότητα. Αλλά τιμή και ευχαριστίες εκφράζονται και μάλιστα η εκδήλωση θα είναι στη διάθεση όλων να την παρακολουθήσουν ζωντανά, αλλά και εκ των υστέρων, καθώς και το υλικό που τη συνοδεύει, δικά σας κείμενα ή βίντεο, και ευχαριστώ όλους που έχουν στείλει. Κάτι που δεν θα ίσχυε αν γινόταν διαζώσεις και μόνο, όπως στο παρελθόν. Παρακαλώ να σημειώσετε ότι η σελίδα της εκδήλωσης θα παραμείνει αναρτημένη μαζί με το υλικό της και όσοι θέλουν εκ των υστέρων να προσθέσουν ένα σημείωμα ή ένα βίντεο, θα μπορούν να το κάνουν. Το δε βίντεο της εκδήλωσης θα είναι στο κανάλι YouTube του MEP. Μονίμως. Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου για την προσφορά σας στο Ίδρυμα, όχι μόνο ως πρίτανης, αλλά και ως συνάδελφός σας. Να αισθάνεστε τις πόρτες ανοιχτές και τη συναδελφικότητα ακέραιη. Αυτό το λέω και με έναν ενισχυμένο τόνο, λόγω εντοπιότητας στους 8 συναδέλφους μου από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών που τις ταξιδοτήθηκαν. Τον Ανδρέα Ανδρεόπουλο, την Παναγιώτα Βασιλείου, τον Αποστόλη Βλησίδη, τη Δήμητρα Δημοτίκαλη, τη Χάιδο Καραγιάννη, τον Δημήτρη Κέκο, την Τόνια Μοροπούλου και τον Νίκο Παπαγιανάκο. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Ψάρη, που ανέλαβε την τεχνική δικτυακή υποστήριξη της εκδήλωσης, καθώς και την κυρία Βάλια Γρίβα του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων για την οργανωτική επιμέλεια. Εύχομαι σε όλους υγεία, αισιοδοξία και δημιουργικότητα. Θα ακολουθήσουν οι κοσμήτορες με τη σειρά ανασχολή, πρώτα για το έτος 2020 και μετά για το έτος 2021, με τις αναφορές τους στους τιμόμενους συναδέλφους. Θα κλείσουμε με ένα βίντεο ενός εξημών που είναι ήδη αναρτημένο και που πιστεύω ότι εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματα πολλών εξημών, ίσως όλων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρίτανη. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε στη διαδικτυακή τιμητική εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Πρίτανία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σκοπό την έκφραση τιμής και ευχαριστειών για την προσφορά των μελών ΔΕΠ που αφιπηρέτησαν αυτοδίκαια για τα έτη 2020-2021. Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αφιπηρέτησαν συνολικά αυτοδίκαια 23 μέλη ΔΕΠ από 7 σχολές. Ξεκινάμε με τη Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών. Παρακαλώ τον κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, καθηγητή κύριο Νικόλαο Λαγαρό, για την ομιλία του. Κύριε κοσμήτορα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς είχαμε την τυχεία το 2021 να φύγει ένας πολύ καλός συνάδελφος από την υπηρεσία, ο κύριος Ψυχάρης, ομότιμος καθηγητής σχολής. Διατέλεσε μέλος ΔΕΠ από το 87 έως και το 20 και αποχώρησε αυτοδίκαια. Είναι κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού από το MEP και μάστερ και διδακτορικού διπλώματος στην αντισυμβική μηχανική από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας, Caltech, με τομείς εξειδίκευσης και ερευνητικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων σεισμική αποτίμηση κατασκευών, αναλυτική και πειραματική, επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών, με ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στη μελέτη ιστορικών κτηρίων και αρχαίων μνημείων. Έχει διδάξει μεταξύ άλλων μαθήματα της σεισμικής τεχνολογίας σε προπτυχιακό και αναπτυχιακό επίπεδο στο MEP, καθώς και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, να έχει συμμετάσχει και σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Εθνικούς Πόρους, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος, είτε μέλος της ερευνητικής ομάδας. Είναι συγγραφέας ή συγγραφέας σε μεγάλο πλήθος επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και διεθνική και διαπρακτικά διεθνών συνεδρίων διεθνώς και εθνικά. Έχει ιδιαίτερη προσφορά στη σχολή ως εκλεγμένος μέλος της Κοσμητείας για σειρά ετών, διευθυντής του τομέα δομοστατικής στη σχολή μας, αλλά και γενικότερα προσφορά στην αντισημική θωράκιση της χώρας ως αντιπρόεδρος του Οργανισμού Αντισημικού Σχεδιασμού και Προστασίας, πρόεδρος ή μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών του ΟΑΣΠ, εντυπωσιακό μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισημικής Μηχανικής, ΕΤΑΜ, και έχει διατελέσει αντιπρόεδρος στον ΕΤΑΜ και υπήρξε εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Διεθνή Ένωση Αντισημικής Μηχανικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι διαθέτει μεγάλη τεχνική εμπειρία, έχοντας εκμονή στη μελέτη ή και τον έλεγχο της μελέτης περισσότερο από 160 γεφυρών και πολλών κτηρίων, ενώ έχει διερευνήσει και τη σεισμική
συμπεριφορά πολλών αρχαίων μνημείων. Η σχολή θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Γιάννη Ψυχάρη για την πολυετή προσφορά του και χαιρόμαστε που συνεχίζει και ως ομότυπος να προσφέρει με την ίδια θέρμη και αγάπη στη σχολή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοσμήτωρα. Ιεραρχικά ακολουθεί η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών με Κοσμήτωρα τον καθηγητή κύριο Νικόλαο Μαρμαρά. Ωστόσο, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δεν υπήρξαν αφιπηρετοί σαν τα μέλη ΔΕΠ. Επομένως, προχωράμε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Παρακαλώ τον Κοσμήτωρα της Σχολής, καθηγητή κύριο Νεκτάριο Κοζήρη, για την ομιλία του. Κύριε Κοσμήτωρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση, παρόλο που δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε όλοι μαζί οι διαζώσεις, είναι πολύ σημαντική. Κυρίως γιατί απονέμουμε τα ελάχιστα ως ένδειξη αναγνώρισης την προσφορά συναδέλφων που κάποιοι από αυτούς ήταν και καθηγητές μας εκτός από συνάδελφοι. Στην δική μας σχολή πέρσι είχαμε 3 αποχωρήσεις, τους κύριους Ξανθάκη, Τσαλαμέγκα και Ρουμελιώτη. Θα ξεκινήσω αλφαβητικά από τον κύριο Γιάννη Ξανθάκη, τον ομότιμο καθηγητή. Ο Γιάννης Ξανθάκης έκανε τις προπτυχιακές του σπουδές και τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο University of Salford το 1972, και έκανε το Master στο Imperial, όπου και έκανε το διδακτορικό του και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του περιοχή το 1980. Στη συνέχεια ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής μέχρι και το 83, ενώ το 84 και το 85 συνεχίζει με υποτροφία που πήρε από το Υπουργείο της Εθνικής Οικονομίας. Ο Γιάννης Ξανθάκης συμπλήρωσε πάνω από 35 χρόνια συνεχούς προσφοράς στο Πολυτεχνείο, στα πάνω από 20 χρόνια ήταν στην παθμίδα του καθηγητή. Και σε όλα αυτά τα χρόνια στήριξε πολύ τη σχολή. Νομίζω ότι και αυτό το οποίο τον χαρακτήρισε ιδιαίτερα ήταν η σταθερή παρουσία του στην Επιτροπή Προπτυχιακών της Σχολής από το 1992 και μετά. Είχε σημαντική συμβολή και στις δύο κύριες αναθεωρήσεις που κάναμε στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής μας, και το 1994 και το 2015-2016. Ήταν και μέλος της Επιτροπής Βασικής Έρευνας του MEP για πολλά χρόνια, πρόσωπος της σχολής μας. Στη σχολή δίδαξε μαθήματα που είχαν να κάνουν με τα ηλεκτρονικά υλικά. Τα μαθήματα υλικών, διατάξεις συνιαγωγών, υλικά και διατάξεις προηγμένης τεχνολογίας, μαγνητικά υλικά και προγραμματιστικές τεχνικές κιόλας. Μεταφράσεις έκανε μαζί με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Τσαμάκη, μετάφραση και σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο χρησιμοποιείται και πολλές διδακτικές σημειώσεις. Θα έλεγα ότι η παρουσία του σταθερή στα κοινά ήταν και στις συνελεύσεις της σχολής, όπου με ισχυρή άποψη στα θέματα τα ακαδημαϊκά ήταν το χαρακτηριστικό του. Ελπίζω ότι δεν θα μου λείψουν, γιατί ακόμα είναι ενεργός και είμαστε κοντά. Οι συζητήσεις που κάναμε στα θέματα των ημιαγωγών, στα θέματα της νανοηλεκτρονικής και της νανοκλίμακας, και μάλιστα ήταν από τους ανθρώπους που επιμένανε πάρα πολύ και προκηρύξεις που έχουμε νέες νέων καθηγητών είναι στην περιοχή αυτή των νανοδιατάξεων και της νανοκλίμακας, των devices νανοκλίμακας. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα εκ μέρους όλης της σχολής για την συμβολή του, για την προσφορά του, για την παρουσία του και βέβαια για την συνεχή και σταθερή του βοήθεια στη σχολή και όλα αυτά τα χρόνια και μετά την αφιπηρέτησή του. Στη συνέχεια θα πάμε στο κύριο Ρουμελιώτη, ο κύριος Ρουμελιώτης μαζί με τον κύριο Τσαλαμέγκα και οι τρεις τους, και ο κύριος Ξανθάκης, ήταν από τον ίδιο τομέα, τον τομέα ηλεκτρομαγνητικών εφαρμογών, ηλεκτροοπτικής και ηλεκτρονικών υλικών. Ο κύριος Ρουμελιώτης και αυτός συμπλήρωσε 38 χρόνια προσφορά στο Πολυτεχνείο, 25 στην βαθμίδα του καθηγητή. Γέννημα θρέμα σχολής, αποφύτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του MEP το 1975, υπότροφο συνέχεια το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
και εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή, την οποία και ολοκληρώνει το 1979 υπό την επίβλεψη του έμεινου του καθηγητή του Ιωάννη Φουκιώρη. Και με το που παίρνει το διδακτορικό του δίπλωμα, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και από το 1982 και μετά υπηρετεί ανελιπώς στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών μετέπειτα. Αρχικά ως λέκτορας 82-86, επίκουρος 86-91, αναπληρωτής 91-95 και καθηγητής από το 1995 και μετά. Ο κύριος Ρουμελιώτης μαζί με τον κύριο Τσαλαμέγκα υπέγραψαν αυτό που λέμε τα ηλεκτρομαγνητικά παιδεία στη σχολή μας. Είναι δύο συνάδελφοι οι οποίοι ανελιπώς όλα αυτά τα χρόνια διδάσκουν πολύ σημαντικά βαριά μαθήματα της σχολής μας, τα ηλεκτρομαγνητικά παιδεία, 1, 2, α και β, με συγγράμματα πάρα πολύ ωραία, σημαντικά, τα οποία τα βελτιώναμε συνεχώς. Ήμουν και εγώ ένας από τους μαθητές τους παλαιότερα και ομολογώ ότι ήταν από τους ανθρώπους που σε μάγευαν με την αυστηρότητα και την αρτιότητα, αλλά και το βάθος των γνώσεων στο θέμα των πεδίων. Ο κύριος Ρουμελιώτης βοήθησε πολύ στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, ειδικά στο κομμάτι της ηλεκτρονικής. Δίδαξε και σε άλλες σχολές και στο τμήμα μεταλλιολόγων, τμήμα μηχανικών μεταλλιών και μεταλλουργών. Συνέγραψε τα βοηθήματα που έχουμε για τα ηλεκτρομαγνητικά παιδεία, σημαντικό μέλος και της Επιτροπής Βασικής Έρευνας. Και βέβαια από τους συναδέλφους που θα έλεγα ότι με αυστηρότητα και με προσήλωση στην αριστεία, στην αντικειμενικότητα, στην αυστηρή και στη δίκαιη βαθμολόγηση ήταν αδέκαστος, ήταν πολύ δίκαιος στον τρόπο που αντιμετώπισε τους φοιτητές και γι' αυτό τον αγαπούσαν όλοι οι φοιτητές. Ο Γιάννης Ρουμελιώτης και το πρωί που τα λέγαμε ήταν και ομότιμος πια καθηγητής, είχε τις εξετάσεις του μαθήματος των παιδίων σήμερα και λέγαμε το πρωί ότι κοίταξε να δεις γιατί δεν είχαν έρθει τόσοι πολλοί φοιτητές. Αγαπάει πάρα πολύ τους φοιτητές και τα παιδιά και τη δουλειά του και πιστεύω θα είναι κοντά μας στη σχολή παραγωγικός και τα επόμενα χρόνια. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσφορά του και το ξεχωριστό το ακαδημαϊκό ήθος ως δάσκαλος στη σχολή μας. Ο έτερος διόσκουρος θα έλεγα, ο Γιάννης Τσαλαμέγκας και αυτός από τον ίδιο τομέα, συνταξιοδοτείται και αυτός το 2020. Και αυτός σχολή μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανικών του ΕΜΠΗ, γέννημα Θρέμα και μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας και του διδακτορικού του 1983 διορίζεται σε θέση επιμελητής στη σχολή, στη θέση επιμελητής σχολή Κάρων, συγγνώμη, και το 1984 στην βαθμίδα του λέκτορα στη σχολή μας. Από το 1996 υπηρετεί ως καθηγητής και αυτός σημαντική συμβολή στο κομμάτι των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ηλεκτρομαγνητικά πεδία Α και Β, 1 και 2 μετά την αλλαγή του προγράμματος σπουδών μας, δίδαξε εκτός από τη σχολή μας και στη σχολή Ικάρων στη σχολή των τηλεπαιδευτικών αξιωματικών διαβιβάσεων. Τα συγγράμματα με τον Γιάννη Ρουμελιώτη, χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία Α και ηλεκτρομαγνητικά πεδία Β, των χιλίων σελίδων συγγράμματα που χρησιμοποιούνται παντού και σε άλλες σχολές ηλεκτρολόγων και σε τμήματα φυσικών. Και αυτός, χαρακτηριστικό η ακεραιότητά του, η αυστηρότητά του, το βάθος των γνώσεων και η αγάπη του να διδάξει μέχρι και την τελευταία μέρα, να κάνει ασκήσεις, να δείξει ποιες είναι οι πιο σημαντικές ασκήσεις που ίσως πολλοί από εμάς, ειδικά όταν ήμασταν μαθητές, φοιτητές, θεωρούσαμε υπερβολή τις πολλές ώρες που κάναμε τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όμως στη συνέχεια όλα αυτά τα βρήκαμε μπροστά μας και τον ευγνωμονώ και ως φοιτητής του, αλλά και ως συνάδελφος για την μεγάλη του προσφορά και συμβολή, ειδικά στο πρόγραμμα σπουδών. Και αυτός
πραγματικά με σπάνιο ήθος και αγάπη πολύ για το αντικείμενό του, ενέπνευσε νομίζω τις νεότερες γενιές και των συναδέλφων που ασχολούνται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και είναι και αυτός κοντά μας και συνεχίζει ως ομότιμος καθηγητής. Τον ευχαριστώ και αυτόν ιδιαίτερα. Τους ευχαριστούμε και τους τρεις για τη συμβολή τους στην σχολή. Ευχόμαστε υγεία, όπως και σε όλους τους συναδέλφους εδώ και με το καλό να βρεθούμε και διαζώσεις κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοσμήτερα για τις παρουσιάσεις. Συνεχίζουμε με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και τον Κοσμήτερα της Σχολής, καθηγητή κύριο Παναγιώτη Τουρνικιώτη. Κύριε Κοσμήτερα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω αναλάβει να μιλήσω για το 2020 για 9 συναδέλφους που αφιπηρέτησαν, όλοι τους αγαπητοί, και θα προσπαθήσω να οργανώσω αυτή την παρουσίαση με ένα λιτό τρόπο, έτσι ώστε να είμαι και σχετικά σύντομος. Σκέφτηκα να μιλήσω όχι αλφαβητικά ούτε ηλικιακά, αλλά με την σειρά των τομέων. Έτσι θα αρχίσω από τον τομέα 1 που είναι ο τομέας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, είναι ο δικός μου τομέας εξάλλου, όπου είχαμε 5 αφιπηρετήσαντες, τον Τάση, τον Αναστάσιο Παπαϊωάννου, τη Μαρία Καφρίτσα, την Τίνα Δεμήρη, τον Χρήστο Τελιγιάννη και τον Γιάννη Ζαχαριάδη. Οι τρεις πρώτοι από αυτούς, παλιοί συνάδελφοι, ηλικιακά μιλώντας, αλλά και με τα χρόνια που χρημάτισαν στο Πανεπιστήμιο, οι δύο τελευταίοι ήρθαν τα τελευταία χρόνια μαζί μας, λίγο και συνεισέφεραν πολύ. Ο Τάσης Παπαϊωάννου, από τους πιο ενεργούς δασκάλους της σχολής μας σε όλα τα επίπεδα, ένας αρχιτέκτον καθηγητής, ο οποίος ασκούσε ταυτόχρονα με την πειραματική λογική που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται, την αρχιτεκτονική, στην φυσική πραγματικότητα και όχι μόνο στις τάξεις. Η αρχιτεκτονική του δουλειά, εξαιρετικά διακεκριμένη, είναι μια δουλειά που γνωρίζετε πιθανώς πολλοί από εσάς, πολύ δημοσιευμένη, στο μεγαλύτερο μέρος της ή σχεδόν όλο το έργο, από κοινού με τον Δημήτρη Ιεσαΐα ένα χρόνο προηγούμενο στις αφιπηρετήσεις και προηγούμενος Κοσμήτορας, πριν από μένα, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων. Ο Τάσης Παπαϊωάννου, εκτός από καλός δάσκαλος, αγαπητός δάσκαλος και καλός αρχιτέκτον, ήταν και ένας, μπορώ να το πω, καλός καλλιτέχνης. Δηλαδή, η αρχιτεκτονική του δουλειά πολλές φορές ξεπερνούσε το όριο της αρχιτεκτονικής και γινόταν μια τέχνη, μια μικρή μακέτα στον τοίχο. Μια φορά οι μακέτες του, τα έργα του, εξετέθησαν μαζί με εκείνα του αγαπημένου του φίλου του Αλέκου Φασιανού σε μια κοινή πορεία αναζητήσεων απέναντι στην αναπαράσταση, στην αρχιτεκτονική και στην τέχνη. Ο Τάσης υπήρξε εξαιρετικά δυναμικός στην Επιτροπή Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων, στην οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελευταία αλλαγή του προγράμματος. Ήταν ένας από τους συναδέλφους που δύσκολα θα τον είχε κανείς μαζί του σε οποιαδήποτε συλλογική λειτουργία χωρίς να πάρει το λόγο και μάλιστα με έμφαση, με δύναμη, με επιμονή. Νομίζω έτσι τον θυμόμαστε όλοι και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι αυτή η δυναμική ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Η Μαρία Καφρίτσα, που πρακτικά είναι συμπορευόμενη σε όλα με τον Τάση από τις σπουδές στη Σχολή Αρχιτεκτόνων και στη συνέχεια στην πορεία μες στη σχολή με πολύ μακρά διδακτική διάρκεια, ήταν ένας ακούραστος δάσκαλος, ο οποίος σχεδόν ποτέ δεν θα μιλούσε τόσο έντονα, τόσο δυναμικά, αν θέλετε πολλές φορές διεκδικητικά και επιθετικά όσο ο Τάσης, αλλά θα ήταν ένας παραγωγικός δάσκαλος και ένας άνθρωπος ο οποίος συνέβαλε πάρα πολύ στη σχολή. Εάν ο Τάσης ήταν ο άνθρωπος της Επιτροπής Σπουδών όλων των κατηγοριών, η Μαρία ήταν ο άνθρωπος πίσω από οτιδήποτε αφορούσε τη λειτουργία, την κτηριακή λειτουργία, τα κτίρια, τις αίθουσες, τις διδασκαλίες, τα αμφιθέατρα. Ήταν ο άνθρωπος που ρύθμιζε τη λειτουργία, τη μηχανή της σχολής. Ήπιος χαρακτήρας, αποτελεσματικός συνεργάτης, πάντα φιλική με όλους,
πολύ αγαπητή από τους σπουδαστές. Νομίζω ότι αποτελούσε μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία που μας λείπει τα τελευταία 2 χρόνια μέσα από αυτή την εγκαρδιότητα και την τόσο ακαδημαϊκή συνεργασία. Διαφορετική περίπτωση είναι η Ντίνα Δεμήρη. Η Ντίνα Δεμήρη δεν είχε το χαρακτηριστικό προφίλ των αρχιτεκτώνων και της πράξης που είχαν οι 2 προηγούμενοι, αλλά ένα πολύ πιο ακαδημαϊκό προφίλ που συνδυάστηκε με σπουδές στο Εδιμβούργο και μια πρώτη μεγάλη θητεία επιτυχημένη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, από όπου ήρθε στην Αθήνα. Η λόγια προσέγγισή της, στηριγμένη σε μια τυπολογική και ιστορική θεώρηση των πραγμάτων, προβάλλονταν στην αρχιτεκτονική, αλλά ειδικότερα σε μια αρχιτεκτονική που είχε σχέση με το παρελθόν της, ακόμα και με την αρχαιολογία. Η Ντίνα Δεμήρη έπαιξε σημαντικό ρόλο στα μεταπτυχιακά μας και ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια ήταν ο άνθρωπος ψυχή, ο άνθρωπος που κατά κάποιο τρόπο κατάφερε να κάνει πραγματικότητα το πρώτο κοινό μεταπτυχιακό μάστερ στα αγγλικά του Πολυτεχνείου, το Joint Master που συνδέει 5 πανεπιστήμια στη Νότια Ευρώπη, Πορτογαλία, Ιταλία και Ελλάδα, για τη σχέση αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας. Η Ντίνα συνεχίζει νέα δραστήρια, δεν είναι σήμερα μαζί μας δυστυχώς, γιατί έχει μια μικρή επέμβαση. Φυσιολογική, όχι κάτι φοβερό. Οι επόμενοι 2 συνάδελφοι, ο Χρήστος Δελιγιάννης και ο Γιάννης Ζαχαριάδης, επέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργικής τους δραστηριότητας ως αρχιτέκτονες ενεργοί. Ο Χρήστος Δελιγιάννης δούλεψε για χρόνια στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων και έχει σχεδιάσει μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα σχολικά κτίρια των τελευταίων περίπου 30 χρόνων, ίσως και λίγο παραπάνω. Μερικά από αυτά θα μπορούσα να πω ότι είναι αντικείμενα και διδασκαλίας. Το πιο κοντινό σε εμάς είναι το σχολείο που βρίσκεται στην Οδό Αραχώβη στα Εξάρχεια, στη γωνία με την Εμμανουήλ Μπενάκη. Μπορεί να το έχετε δει. Ένα αρκετά εμβληματικό σχολείο σε μια πολύ δύσκολη περιοχή, δίπλα στο Vox ακριβώς. Ο Χρήστος, μετά από τη μεγάλη του πορεία στο δημόσιο τομέα ως αρχιτέκτον, επέλεξε να ασχοληθεί και με την εκπαίδευση. Ξεκίνησε από μια άλλη σχολή στα Χανιά και στη συνέχεια ήρθε σε εμάς στην Αθήνα με εκλογή, όχι με μεταφορά, και μας συνόδευσε για την τελευταία δεκαετία των προαφυπηρέτησης χρόνων. Με αντίστοιχο τρόπο, ο Γιάννης Ζαχαριάδης, μια σύνθετη προσωπικότητα, αρχιτέκτονας της πράξης πρώτα απ' όλα, με σπουδές φιλοσοφίας αλλά και αρχιτεκτονικής στο Λονδίνο, μετά από μια πολύ σημαντική πορεία στην αρχιτεκτονική και μια πορεία διδασκαλίας σε άλλες αρχιτεκτονικές σχολές, ήρθε μαζί μας τα τελευταία χρόνια και προσέθεσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Θα μπορούσα να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά γάργαρος, ευφυής και ποιητικός στις ομιλίες του, οι οποίες ήταν πάντα μια απόλαυση, μεγάλες σε διάρκεια, πλουτισμένες με αναφορές σε έξω αρχιτεκτονικά πεδία στον Όμηρο, για παράδειγμα, πάρα πολύ συχνά, ενώ την ίδια ώρα η δουλειά του και στο σχεδιαστήριο είχε ένα χαρακτήρα πρωτοποριακό ή ίσως μερικές φορές και κεντρικό, πλουτισμένο με παραστατικά μέσα που δεν ήταν με τον ίδιο τρόπο συνήθι στους προηγούμενους ή και σε μερικούς από τους επόμενους που είχαμε βγει μέσα από το Πολυτεχνείο. Αυτή η θητεία του και η παιδεία του που γεφύρωνε τις 2 μεριές του ωκεανού στην Αγγλία και στην Αμερική, του είχε δώσει ένα διαφορετικό τρόπο να προσεγγίζει τα πράγματα, να πλουτίζει τις σχέσεις με τους φοιτητές και να τους ενεργοποιεί. Ο τομέας 3
είναι ο τομέας αρχιτεκτονικής, γλώσσας, επικοινωνίας και σχεδιασμού. Ένας πολύ σύνθετος τομέας, γιατί είναι ένα τομέας ο οποίος συνδυάζει παραδόσεις πολύ σημαντικών δασκάλων του παρελθόντος. Για παράδειγμα, αν θέλετε, πηγαίνω στο παρελθόν των εδρών, το οποίο στη συνέχεια έχει συναρμοστεί μέσα στον τομέα 3, συνδυάζει τον Πικιόνι αλλά και το Λιάπη, μαζί με το Χατζικυριάκο, Γκίκα, το Θόδωρο και τον Κανιάρη ή το Σόρογκα, αλλά και τους υπολογιστές, την πληροφορική. Η κατεύθυνση που πήρε αυτός ο τομέας με αυτή την σύναψη των διαφορετικών προσεγγίσεων είναι ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες και τον στρουκτουραλισμό, την καλλιτεχνική δραστηριότητα, τα εικαστικά, αλλά και την τεχνολογία της πληροφορικής, το ενδιαφέρον για το δημόσιο χώρο και για το τοπίο, αλλά και για το έπιπλο. Θα μου πείτε, μα όλα δεν είναι εκεί. Ο προηγούμενος του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι έξω από αυτά, αν θέλετε, ή και μέσα με έναν άλλο τρόπο. Αλλά αυτός ο τομέας 3, ο τόσο σύνθετος, είχε τρεις δασκάλους που αποχώρησαν, τον Ανδρέα Κούρκουλα, τον Κώστα Μωραΐτη και τον Γιώργο Παρμενίδη. Ο Χρήστος Τοντελιγιάννης, ο Κούρκουλας, ο Μωραΐτης, εγώ μαζί, ο Θάνος ο Βλαστός που θα δούμε σε λίγο, η Νέλη Μάρδα, ήμασταν μια παρέα στη σχολή των χρόνων που σπουδάζαμε. Ο Ανδρέας Κούρκουλας έφυγε, καταρχήν ο Ανδρέας Κούρκουλας ήταν ιδιαίτερα ενεργός σε δύσκολες περιόδους της δικτατορίας, ιδιαίτερα ενεργός και ένας εκ των λίγων που επιστρατεύθηκαν λόγω απίθειας εκείνα τα χρόνια και που γύρισε όταν γύρισε και η δημοκρατία στη σχολή. Και γι' αυτό αποφύτησε και λίγο αργότερα τότε. Ο Ανδρέας συνέχισε πολύ καλές σπουδές στο Λονδίνο, έκανε ένα πολύ ενδιαφέρον διδακτορικό για τη γλωσσολογία, για τη γλώσσα και την αρχιτεκτονική και παραλίγο να είχε εκλεγεί στη δική μου θέση και εγώ ίσως στη δική του, αλλά τελικά τα πράγματα έγιναν ανάποδα και εκείνος ακολούθησε μια πορεία η οποία ήταν πολύ περισσότερο δεμένη με τη δημιουργική αρχιτεκτονική. Η δουλειά που έχει κάνει μαζί με τη συμβία του, τη Μαρία Κοκκίνου, είναι εξαιρετικά χαρακτηριστική και έχει μαρκάρει την ελληνική αρχιτεκτονική των τελευταίων 30-40 χρόνων με κτίρια που πολλοί από εσάς έχετε επισκεφθεί και άλλα που σας είναι λιγότερα γνωστά, λέω τουλάχιστον το Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιός. Εξαιρετικά, θα έλεγε κανείς ευγενής ο Ανδρέας, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούσε να υπερβαίνει τα όρια και να γίνεται πολύ μαχητικός. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, γιατί είναι μερικές φορές και απαραίτητα. Πρέπει να μπορούμε να είμαστε μαζί ακόμα και όταν διαφωνούμε, όχι εγώ με τον Ανδρέα, για άλλους μιλώ, αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές που πρέπει να σηκώνει κανείς και τη φωνή. Ο Κώστας Μωραΐτης, αγαπητός φίλος από τα χρόνια των σπουδών, πήγαμε μαζί στο Παρίσι κάποια περίοδο. Ενδιαφερθήκαμε από κοινού για τη φιλοσοφία, αλλά εκείνος με τα χρόνια, κάνοντας κιόλας ενεργά αρχιτεκτονική, στράφηκε σταδιακά όλο και περισσότερο προς το τοπίο, το περιβάλλον, το landscape. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τη διδακτορική διατριβή του και τα βιβλία που έχει εκδώσει για το τοπίο είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος τουλάχιστον στην κάτω μεριά της Ελλάδας αυτής της προσέγγισης του χώρου η οποία συνδυάζει το σχεδιασμό μιας τεχνητής φύσης με περιβαλλοντικές διαστάσεις και σε άμεσο σχεδιασμό με την αρχιτεκτονική, με το αστικό περιβάλλον, όπου τα δύο γυρνιάζουν. Ο Κώστας
αμετανόητος λάτρης της σχολής, όπως άκουσα και για κάποιο συνάδελφο και πολύ φίλο του προηγουμένως. Είναι εξ εκείνων που και σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας ερχόντουσαν συχνά. Ακόμα και όταν δεν είχαν κανένα λόγο να έρθουν στη σχολή, αφού τίποτα δεν συνέβαινε από κοντά. Αλλά είναι μερικές φορές κάποιοι εθισμοί οι οποίοι είναι αξεπέραστοι. Και αυτός ο εθισμός για τον Κώστα ισχύει ακόμα. Πρέπει να έρχεται οπωσδήποτε στη σχολή, αλλιώς δεν ζει. Ο Γιώργος ο Παρμενίδης ακόμα και σήμερα μιλάει θεσσαλονικιώτικα. Σπούδασε σε Θεσσαλονίκη, μεγάλωσε Θεσσαλονίκη. Εκεί συνάντησε τους δασκάλους του, τους μέντορές του, τον Πάνο τον Τζόνο για παράδειγμα, με τους οποίους δούλεψε σε έργα της Αθήνας για το Μεγάρο Μουσικής, για την Γλυπτοθήκη που είναι δίπλα στο Πολυτεχνείο, στους Ζωγράφου και άλλα, αλλά ανέπτυξε μια ιδιαίτερη εμβάθυνση μέσα από το διδακτορικό του αλλά και την έρευνά του για το έπιπλο. Το έπιπλο είναι μέρος της αρχιτεκτονικής, ο εσωτερικός χώρος. Ο σχεδιασμός του επίπλου ήταν από τα πιο σημαντικά πεδία της δραστηριότητας του Γιώργου και σε πολλά δημόσια κτίρια, ακόμα και στη Βουλή των Ελλήνων, τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα από τον Γιώργο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε μια ευρύτατη παιδεία που έφτανε μέχρι τον δημόσιο χώρο, δηλαδή μέχρι τη δυνατότητα να παρεμβαίνει για την αισθητική του περιβάλλοντος, του αστικού περιβάλλοντος, στους δρόμους της Αθήνας με ερευνητικά έργα. Τυπική περίπτωση ερευνητή, με μια πολύ αγγλοσαξονική προσέγγιση στα όρια της θετικής σκέψης. Ή μάλλον καθαρά σαν θετική σκέψη. Ο Γιώργος υπήρξε από την αρχή σχεδόν, ενώ από το 1998, ψυχή του μεταπτυχιακού προγράμματος έρευνα στην αρχιτεκτονική σχεδιασμός χώρος πολιτισμός, όπου για χρόνια προείδρευε ή διεύθυνε και από την άλλη μεριά έκανα και το ανάποδο εγώ στον ίδιο ρόλο ως ζευγάρι. Τον γνωρίζω λοιπόν πολύ καλά. Γοητευτικός δάσκαλος. Νομίζω ότι λίγες φορές έχω συναντήσει τόσα πολλά παιδιά που έχοντας παρακολουθήσει τα μαθήματά τους, τα μεταπτυχιακά, αλλάζουν δρόμο, κατεύθυνση, ακολουθώντας τις παροτρύνσεις του ή τις διδακτικές μεθόδους του. Παραμένει ένας δραστήριος αρχιτέκτονας και συνεχίζει στο μεταπτυχιακό το βασικό μεθοδολογικό μάθημα. Στον τομέα 4 των συνθέσεων τεχνολογικής αιχμής, ο αφιπηρετής σας συνάδελφος ήταν ο Ηλίας Ζαχαρόπουλος. Άλλη μια περίπτωση αρχιτέκτονα που ήταν γέννημα θρέμα της Σχολής Αρχιτεκτόνων, ο οποίος έφυγε νωρίς για μεταπτυχιακά στο Λονδίνο, όπου ήταν ένας εκ των πρώτων που ανέπτυξε ενδιαφέρον σπουδών για αυτό που σήμερα ονομάζουμε περιβάλλον από την βιοκλιματική προσέγγιση των πραγμάτων. Και ήταν και εκ των ανθρώπων που στήριξαν ενεργά μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία της Αθήνας με αυτή την πρόσθετη γνώση του, έτσι ώστε να προχωρήσουν στις περιβαλλοντικές και βιοκλιματικές αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις στη δεκαετία του 80 ήδη. Ο Ηλίας ήταν άλλη μια χαμηλή δύναμη, όπως και η Μαρία Καφρίτσα, δηλαδή δεν θυμάμαι ίσως να τον έχω ακούσει να μιλάει ποτέ δυνατά ή δυναμικά, επιθετικά, θέλω να πω, σε εμάς, σε όλους μας, αλλά ήταν πάντα συστηματικός, θετικός, και η ψυχή πίσω από ένα άλλο πολύ μεγάλο εργαστήριο της σχολής, ένα από τα πιο σημαντικά εργαστήρια της σχολής, το εργαστήριο προπλασμάτων, ένα εργαστήριο το οποίο έχει εξελιχθεί στο πέρασμα των χρόνων από ένα εργαστήριο φυσικής επεξεργασίας των υλικών για την κατασκευή προπλασμάτων. Φυσική επεξεργασία των υλικών θα σήμαινε με τα απλά παραδοσιακά μέσα, φτάνοντας το πολύ μέχρι τις πριονοκορδέλες και τους τροχούς. Με αυτά κάναμε μακέτες όταν σπουδάζαμε εμείς.
στα σύνθετα ψηφιακά υποστηριζόμενα εργαστήρια και τις μεγάλες μηχανές, οι οποίες μπορούν να διαχειριστούν όλα τα υλικά, να τα κόψουν με όλων των ειδών τις μεθόδους και να συμβάλλουν έτσι ώστε να μπορεί να παραχθεί ένα τελικό αποτέλεσμα που να ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες συνθήκες παράστασης ή αναπαράστασης αρχιτεκτονικής τρισδιάστατα και με τη βοήθεια της ύλης που γνωρίζουμε ευρωπαϊκά. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ καλό εργαστήριο και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό οφειλόταν στον Ηλία τον Ζαχαρόπουλο, σε ένα βαθμό και σε συνεργασία με τον Γιώργο τον Παρμενίδη. Τους ευχαριστούμε όλους και τους 9. Δεν κάναμε μία γιορτή αφυπηρέτησης στη σχολή μας όπως συνηθίζαμε να κάνουμε στο αίθριο του κτηρίου Αβέροφ όταν αυτοί αφυπηρετούσαν τον Ιούλιο του 20, ούτε τον Ιούλιο του 21, γιατί οι συνθήκες δεν μας δημιουργούσαν την άνεση να το απολαύσουμε όπως θα θέλαμε, να ήταν ένα κανονικό πάρτι παρά μια τελετή. Ίσως η φετινή χρονιά μας δώσει τη δυνατότητα μαζί με αυτούς που θα φύγουν φέτος, και εγώ δηλαδή, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πάρτι που θα είναι πια 9 και 2 το 21 και 5 για όχι και λίγους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη παρουσίαση από τους αρχιτέκτονες. Θα έρθω και αργότερα για άλλους 2. Κύριε Κοσμήτωρα, είμαστε και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι σε αυτό το πάρτι στο αίθριο της αρχιτεκτονικής? Φυσικά, αυτό είναι ένα πάρτι. Θα ρέει άφθονο το κρασί και θα έχει ορχήστρα. Επιτρέπονται χοροί και κυκλικοί χοροί, αλλά ακόμα και βάλς. Περιμένουμε λοιπόν την πρόσκληση, να είμαστε καλά όλοι. Και θα είμαστε εκεί. Κύριε Κοσμήτωρα, να σας ενημερώσω ότι έστειλε ο κύριος Μωραήτης ένα μήνυμα ότι δυστυχώς δεν κατάφερε να συνδεθεί καθώς είναι στην Κύπρο και είναι εκτός δικτύου. Μου είπε αν μπορώ να το πω γιατί μάλλον έχει δυσκολίες πολλές εκεί, οπότε και θα ήθελε. Του είπα ότι θα το δει αργότερα από το YouTube την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις. Έχουμε διαβάσει τον Αλίστα το κείμενό του όμως, κύριο Μωραήτη. Σωστά, σωστά. Σειρά έχει τώρα η Σχολή Χημικών Μηχανικών και η Κοσμήτωρας, καθηγήτρια κυρία Γλυκερία Κακάλη. Κυρία Κοσμήτωρα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Γκρίβα. Η σχολή μας τον Αύγουστο του 20 αποχαιρέτησε 3 μέλη, και τα 3 με μεγάλη προσφορά και τα 3 με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, τα λόγια που θα πω δεν θα είναι και συγκρίσιμα ούτε με τις υπηρεσίες που προσέφεραν, ούτε με, με την προσωπικότητά τους. Παρ' όλα αυτά θα τα πω συνοδευόμενα από πολλές ευχές και από πολλή αγάπη για τους συναδέλφους. Με τη σειρά λοιπόν που αναφέρονται στην ιστοσελίδα που ανακοινώνει και αυτή την εκδήλωση, αρχίζω με τον Ανδρέα τον Ανδρόπουλο, απόφυτος της σχολής μας, υπηρέτησε το Ίδρυμα και τη σχολή από το 1977 ως το 2020, διατρέχοντας όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες, από επιστημονικός συνεργάτης ως καθηγητής. Παράλληλα όμως διέτρεξε και όλες τις διοικητικές θέσεις, τόσο στη σχολή μας, όσο και στο Ίδρυμα, το οποίο υπηρέτησε από τις θέσεις του Αντιπρίτανη και του Πρίτανη από το 2000 μέχρι το 2006. Το ερευνητικό του έργο διατρέχει τις περιοχές των πολυμερών, σύνθετων και βιοιατρικών και της επεξεργασίας των πλαστικών. Δίδαξε αντίστοιχα μαθήματα όχι μόνο στη σχολή μας, αλλά και στους ναυπηγούς και τους μηχανολόγους και μεταπτυχιακά μαθήματα σε Δέλτα Ποιμησή, του ΕΜΙΠΗ, του ΕΚΠΑ και του ΠΑΔΑ. Παράλληλα υπηρέτησε ως τέλεχος ή ως μέλος σε οργανισμούς, υπουργεία, επιτροπές του ΤΕ και του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, κυρίως σε θέματα που αφορούσαν την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.
Και στρατηγό και στρατιώτη τον χαρακτήρισε πολύ πετυχημένα συνάδελφος της σχολής. Και όντως ο Ανδρέας Ανδρόπουλος προσέφερε μέχρι και την τελευταία μέρα υπηρεσίες στη σχολή και στο Ίδρυμα, παραμένοντας πάντα εξαιρετικά ευγενικός, συνεργάσιμος και υποστηρικτικός τόσο προς τους συναδέλφους όσο και προς τους φοιτητές του. Η κυρία Δήμητρα Δημοτίκαλη, χημικός, άρχισε την ακαδημαϊκή της καριέρα στη σχολή μας σαν λέκτορας το 1987, αφού πρώτα είχε ολοκληρώσει τη διδακτορική της διατροφή στο Δημόκρατο. Ασχολήθηκε ερευνητικά με την ακτινοχημία, τη φωτοχημία και την κατάλυση και διδακτικά υποστήριξε τόσο μαθήματα όσο και εργαστήρια στη χημική κινητική, στην κατάλυση και στη φυσικοχημία. Η Δήμητρα ήταν ένας συνάδελφος χαμηλών τόνων. Υπηρέτησε με ιδιαίτερη συνέπεια τα ερευνητικά και τα διδακτικά της καθήκοντα και αυτό που τη διέκρινε πάντα ήταν μια ιδιαίτερη φροντίδα, σχεδόν μητρική και υποστήριξη προς τους φοιτητές και τις φοιτητριές της. Last but προφανώς not least, η Τόνια Ημωροπούλου, γέννημα θρέμα της σχολής μας, αποφύτησε το 1974 και πρωτοδιορίστηκε σαν βοηθός το 1976. Αποχωρεί λοιπόν μετρώντας 44 συναπτά έτη υπηρεσίας. Και η Τόνια διέτριξε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες, αλλά υπηρέτησε το Ίδρυμα και ως αντιπρίτανης και αναπληρωτής πρίτανης από το 2010 μέχρι το 2014. Και φυσικά είναι γνωστή και λόγω της ενασχόλησής της με το ΤΕΕ, όπου διατέλεσε αντιπρόεδρος και πρόεδρος της αντιπροσωπείας. Η Τόνια δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ομάδα της όχι μόνο ανέπτυξε μια προηγμένη τεχνολογία σε αυτά τα θέματα, αλλά την εφάρμοσε και σε πολύ σημαντικά μνημεία, όπως η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη και ο Πανάγιος Τάφος στους Αγίους Τόπους. Το έργο αυτό χάρισε στην ίδια πολλές διεθνείς διακρίσεις, αλλά στη σχολή μας και στο Ίδρυμα και μια πολύ σημαντική διεθνή προβολή. Με πολυσχεδή δραστηριότητα τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο, είναι σίγουρο ότι η Τόνια θα συνεχίσει να είναι δραστήρια και ενεργή όπου κρίνει ότι μπορεί να προσφέρει. Τα λόγια ήταν λίγα συγκριτικά με την προσφορά των συναδέλφων μας. Θα συνοδεύουν όμως θερμές ευχές τόσο από όλα τα μέλη της σχολής όσο και από μένα για υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοσμήτωρα. Συνέχεια έχει η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Γεωπληροφορικής και ο Κοσμήτωρας, καθηγητής κ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης. Κύριε Κοσμήτωρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να την κάνουμε διαζώσεις, αλλά έστω και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να δείξουμε το σεβασμό και την αγάπη μας προς τους συναδέλφους που αφυπηρέτησαν τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ξεκινώντας λοιπόν, να πω ότι ευτυχώς που είναι και η Σχολή Αρχιτεκτόνων, με τους 9 αφυπηρετήσαντες, διαφορετικά θα αισθανόμουν ότι η σχολή μας έχει πάρα πολλούς που χάσαμε το 2020. Συνολικά 6 συναδέλφους. Θα προσπαθήσω και εγώ να πω
Μερικά λόγια για τους συναδέλφους. Δεν θα είμαι τόσο γλαφυρός όσο ο συνάδελφος των αρχιτεκτώνων, αλλά εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσα να είμαι. Ξεκινάω λοιπόν αλφαβητικά με τον κύριο Βλαστό. Ο κύριος Αθανάσιος Βλαστός τελείωσε διπλωματούχος αρχιτέκτων μηχανικός στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο το 1977 και πολιτικό μηχανικός στο Παρίσι το 1979 και είναι διδάκτορ εφαρμοσμένων επιστημών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Λιέγης στο Βέλγιο το 1984. Όλα αυτά με υποτροφίες από τη γαλλική και βελγική κυβέρνηση και το Πανεπιστήμιο της Λιέγης από το 1977 μέχρι το 1983. Εξελέγει λέκτορας για πρώτη φορά στη σχολή μας το 1990, διέτρεξε όλες τις βαθμίδες μέχρι τη βαθμίδα του καθηγητή, όπου εξελέγει το 2009. Έλαβε πολλές θέσεις και διοικητικές στη σχολή. Υπήρξε διευθυντής του τομέα γεωγραφίας και περιφερειακού σχεδιασμού της σχολής για αρκετά χρόνια. Διευθυντής του εργαστηρίου γεωγραφίας από το 2011 μέχρι το 2018. Μέλος της ΕΔΕ του Μεταπτυχιακού Πολεοδομία και Χωροταξία, μέλος επί σειρά ετών Συγκριτικής Επιτροπής Εκδόσεων και της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου Πυρφόρος. Ωστόσο, αυτό που χαρακτήρισε την ακαδημαϊκή πορεία του Θάνου Βλαστού είναι η ίδρυση από αυτόν το 2000 της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής, της οποίας μονάδας παρέμεινε και επιστημονικός υπεύθυνος μέχρι την αφιπηρέτησή του. Με τη δραστηριότητα της μονάδας, άνοιξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το κεφάλαιο της βιώσιμης κινητικότητας, δηλαδή ο σχεδιασμός αστικών μεταφορών προσανατολισμένων στον άνθρωπο. Ο Θάνος Βλαστός και η ομάδα του ανέπτυξε και όλη αυτή τη δραστηριότητα, σχεδίασαν εκατοντάδες χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων, εκ των οποίων ένα ποσοστό υλοποιήθηκε, προτείνοντας τοπικές κοινωνίες στη χώρα μια εντελώς νέα εικόνα για δρόμους που μέχρι τότε ήταν κορεσμένοι από αυτοκίνητα και είχαν εκτοπίσει γενικότερα εκτός από τους ποδηλάτες, ακόμα και τους πεζούς. Δραστηριοποιήθηκε πολύ ενεργά σε 75 συνολικά ελληνικές πόλεις με αυτές τις δραστηριότητες βιώσιμης κινητικότητας. Χάρη στη διπλή του ιδιότητα, του αρχιτέκτονα και του πολιτικού μηχανικού, ο Θάνος Βλαστός εισήγαγε στην Ελλάδα μια βασική αρχή της βιώσιμης κινητικότητας, που είναι ο συνδυασμός πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Η σημασία της για τον τόπο μας, λόγω της ιστορίας του, είναι μεγάλη, ενώ ταυτόχρονα ο πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί τη βάση διεκδίκησης συνθήκων στο δρόμο που να μην υποτιμούν τις ανθρώπινες ανάγκες. Για μια πιο αποτελεσματική άρθρωση της μονάδας με την κοινωνία, ο Θάνος Βλαστός ίδρυσε δύο ΜΚΟ για το ποδήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία και εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο σε τρεις ακόμη, όλες σχετικές με το περιβάλλον, το περπάτημα και τον αστικό πολιτισμό. Ο κ. Βλαστός ήταν επίσης παρόν σε ανάλογες πρωτοβουλίες στον ευρωπαϊκό χώρο με τη συμμετοχή του σε δίκτυα πόλεων, με διαλέξεις, με συνέδρια, ελληνικά προγράμματα. Με αφετηρία τη σχολή και μέσω μεγάλου αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων, εκδόσεων βιβλίων, διαλέξεων, ομιλιών, δημόσιων διαβουλεύσεων και συστηματικής παρουσίας σε συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις και στα μέσα επικοινωνίας, η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας συνέβαλε στο να ακουστεί πολύ δυνατά το δικαίωμα στην πόλη που έχουν ανάπηροι, ηλικιωμένοι, παιδιά, κάθε πεζός και ποδηλάτης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το βιογραφικό του κ. Βλαστού κατέγραψα 205 ομιλίες, 50 διαλέξεις, 35 άρθρα σε εφημερίδες, 67 συνεντεύξεις σε ΜΜΕ και 7 μικρού μήκους ταινίες για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Η μονάδα στη σχολή συνεχίζει να είναι ενεργή και να είναι καλά στελεχωμένη. Άφησε στέρεο υλικό πίσω του. Επισημαίνεται πάντως ότι ο κύριος Βλαστός δεν εγκατέλειψε ποτέ την αρχιτεκτονική. Συμμετείχε σε 24 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, για τους οποίους πήρε 8 βραβεία και 4 επένους. Η αρχιτεκτονική θεώρηση ήταν συστηματικά παρούσα στο έργο του, αν και αυτό εστιάζεται στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Αν θέλουμε να πούμε και δύο λόγια για την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία,
πέραν της διδασκαλίας του εδώ στο MEP, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, υπήρξε υπότροφος του German Marshall Fund για επισκέψεις σε φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικούς με πολιτικές περιορισμού της ρήπανσης, στην Ουάσιγκτον, στο Σαν Φραντσίσκο, στο Μπέρκλεϊ, στο Σακραμέντο, στο Ντέιβις, στο Πόρτλαντ, επίσης του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ για σειρά διαλέξεων σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως στο Μπέρκλεϊ, στο Μιλγουόκι, στη Φιλαδέλφια, στη Νέα Υόρκη. Η διδασκαλία του ακολούθησε σε ευθεία γραμμή τις αρχές που υποστήριξε σε όλη του τη σταδιοδρομία και στηρίχθηκε σε βιβλία που έγραψε με συνεργάτες του και σε παραδείγματα από δράσεις και εφαρμογές σε διάφορες ελληνικές πόλεις. Αφήνει πίσω του στο MEP ως κληρονομιά νέους μηχανικούς που παραλαμβάνουν επάξια τη σκυτάλη σε μια κοινωνία ευαίσθητη πια σε βασικές ανάγκες, όπως η ελεύθερη βίωση του δημόσιου χώρου, η βιώσιμη κινητικότητα, το περπάτημα και το ποδήλατο, που επί σειρά ετών είχαν υποτιμηθεί. Πρέπει εδώ να συμπληρώσω όμως και το γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε επιστήμονα, ότι ο Θάνος Βραστός μπορεί να αισθάνεται σήμερα δικαιωμένος, καθώς λόγω της κλιματικής απορρίθμισης σήμερα η παγκόσμια κοινότητα κινητοποιείται και οι ευρωπαϊκές πόλεις στρέφονται προς τη δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο, το περπάτημα και την ανάπλαση των δημόσιων χώρων. Η εκπόνηση στρατηγικών βιώσιμης αστικής κινητικότητας για 160 ελληνικές πόλεις αποτελούν μια δικαίωση, καθώς ο Θάνος Βλαστός βρίσκεται στην καρδιά αυτής της εκστρατείας, διότι ενεπλάκει ως επιστημονικός σύμβουλος στην προετοιμασία του Υπουργείου και αργότερα στην εκπόνηση 33 από αυτές τις μελέτες. Αν και έμφαση στη ζωή του έδωσε στο να συμβάλλει σε αλλαγές στην Ελλάδα, δραστηριοποιήθηκε και στο εξωτερικό. Διατέλεσε από το 1995 μέχρι το 2002 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου 60 Ευρωπαϊκών Πόλεων, εκπρόσωπε της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας την περίοδο 1995-1998 ως μέλος του Transport Committee του Council of European Municipalities and Regions. Την περίοδο 2008-2011 διατέλεσε πρόεδρος της ομάδας εργασίας του International Transport Forum για το περπάτημα. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό του έργο στο MEP, αυτό ήταν μακρύ σε προπτυχιακά και σε μεταπτυχιακά μαθήματα και εκτός αυτών έχει διδάξει σε 33 σεμινάρια που οργάνωσε ο ίδιος και διάφοροι φορείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε 11 στο εξωτερικό. Ήταν και είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε 45 ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων 15 ευρωπαϊκά. Έχει γράψει βιβλία σε 25 συλλογικούς τόμους, 13 κεφάλαια, συγγνώμη, σε 25 συλλογικούς τόμους και 13 βιβλία. Μόνος του είμαι συνεργάτες. Έχει δώσει πληθώρα άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Θέλω να πω επίσης ότι είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Θάνο Βλαστό το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία λίγα χρόνια, καθώς είναι σε άλλο τομέα από αυτόν τον οποίο υπηρετώ εγώ και δεν είχα τη δυνατότητα νωρίτερα. Αλλά αυτά τα λίγα χρόνια που συνεργάστηκα μαζί του και που εξακολουθώ να συνεργάζομαι μαζί του σε ερευνητικά προγράμματα, κατάφερα να διαπιστώσω και εγώ τη μεθοδικότητα και την υψηλή επιστημονική κατάρτιση του κ. Βλαστού, τη συνεργασιμότητα και τα άλλα προτερήματα που έχει και για τα οποία αποτέλεσε ένα βασικό πυλώνα της σχολής για πολλά χρόνια. Οι θέσεις του στη Γενική Συνέλευση της σχολής πολλές φορές ήταν έντονες και αντικρουόμενες προς θέσεις άλλων. Ήταν πάντα μαχητικός, αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Έδωσε όμως πολλά στη σχολή με αυτόν τον τρόπο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αν συνεχίσω, οι επόμενοι τέσσερις συνάδελφοι στους οποίους θα αναφερθώ αφιπηρέτησαν όλοι το 2020 και είναι όλοι από το ίδιο εργαστήριο. Από το εργαστήριο γεωδεσίας της σχολής, το μεγαλύτερο εργαστήριο της σχολής, στον τομέα τοπογραφίας ανήκει και βεβαίως είναι στην καρδιά, στον πυρήνα της σχολής. Είχαμε την ατυχία να έχουμε αυτή τη μαζική απώλεια που πραγματικά γονάτισε το εργαστήριο και προσπαθούμε τώρα, αυτό το διάστημα, με την προσέλκυση νέων συναδέλφων. Σήμερα είχαμε μια νέα εκλογή συναδέλφου στο εργαστήριο, επιτυχημένη, να αναπληρώσουμε όσο γίνεται την απώλεια
αυτών των συναδέλφων, όπως και άλλων που προηγήθηκαν τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Να ξεκινήσω λοιπόν αλφαβητικά με τον Γιώργο Γεωργόπουλο. Ο κ. Γεωργόπουλος είναι διπλωματούχος αγωνόμος, τοπογράφος μηχανικός και πολιτικός μηχανικός. Υπηρέτησε στη σχολή από πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 1980 μέχρι την αφιπηρέτησή του. Προσέφερε ένα πολύ σημαντικό ακαδημαϊκό έργο όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρξε δάσκαλος για γενιές τοπογράφων μηχανικών. Είχε σταθερές απόψεις και σημαντικές απόψεις για όλα τα θέματα που αφορούσαν την εξέλιξη και το μέλλον της σχολής, με σημαντική συμβολή σε όλες τις δραστηριότητες της σχολής για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, την αλλαγή του τίτλου της σχολής. Οι απόψεις του δεν υπήρχε περίπτωση να μην ακουστούν στη Γενική Συνέλευση, ήταν πάντα παρόν σε όλες τις δραστηριότητες. Αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό μέλος της σχολής για πάρα πολλά χρόνια. Ακαδημαϊκός δάσκαλος, υπηρέτησε το κομμάτι της γεωδεσίας, που είχε σχέση και με παρακολούθηση τεχνικών έργων, παραμορφώσεων και όλα τα σχετικά, με μεγάλη συνέπεια και μεγάλη αγάπη για αυτό που έκανε, και αυτό το εκδήλωσε σε όλες τις εκφάνσεις της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας. Τον ευχαριστούμε και αυτόν, όπως και τους υπόλοιπους, από βάθος καρδιάς. Να προχωρήσω με τον επόμενο συνάδελφο, που αλφαβητικά είναι ο κύριος Ρωμίλος Κορακίτης. Ο κύριος Κορακίτης, μέλος του Εργαστηρίου Γεωδεσίας, δεν είναι αγωνόμος τοπογράφος μηχανικός, δεν είναι καν μηχανικός. Έλαβε το πτυχίο του φυσικού από το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1975. Στη συνέχεια, το μάστερ το 1977 και το διδακτορικό του το 1979 από το Astronomy Center του University of Sussex και το Royal Greenwich Observatory στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και εργάστηκε ως έμιστος επιστημονικός συνεργάτης στην αρχή της σταδιοδρομίας του. Ο κύριος Κορακίτης εξελέγει για πρώτη φορά μέλος στη σχολή το 1982 σαν λέκτορας και έφτασε να εκλεγεί καθηγητής το 2008 διατρέχοντας όλες τις βαθμίδες. Όπως καταλαβαίνετε, για πολύ μακρά σειρά ετών υπηρέτησε το Πολυτεχνείο και ανέπτυξε κατά τη διάρκεια αυτής της σταδιοδρομίας του πολυσχηδή ερευνητική δραστηριότητα σε γνωστικά αντικείμενα που αφορούν θέματα οπτικής και ηλεκτρο-οπτικής τεχνολογίας, σε συστήματα παραγωγής και διανομής ακριβούς χρόνου, στη φυσική γεωδεσία, στη γεωδετική αστρονομία. Ασχολήθηκε πάρα πολύ και αποτέλεσε ένα στυλοβάτη του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου που έχει η σχολή, το Πολυτεχνείο γενικότερα. Αναμόρφωσε εκεί το σύστημα τηλεμετρίας λέιζερ. Κατάφερε να συνεργαστεί με το Αστρονομικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε θέματα επεξεργασίας εικόνας και παρατηρησιακής αστρονομίας. Πέραν όμως αυτών των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα, στη χώρα μας, συμμετείχε και σε αρκετές δραστηριότητες στο εξωτερικό, στην προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Διαστημονικής Επιτροπής ΓΕΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, με στόχο τη συλλογή δεδομένων για τη μελέτη της δημιουργίας και της εξέλιξης του γαλαξία και διάφορες άλλες επιτροπές. Και βεβαίως ο κ. Κορακίτης υπήρξε μέλος πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο κ. Κορακίτης υπήρξε σημαντικός τέλεχος και διοικητικό της σχολής, αλλά κατέλαβε και διάφορες θέσεις ευθύνης και σε επιτροπές γενικότερα του Πολυτεχνείου. Υπήρξε αναπληρωτής πρόεδρος της σχολής από το 6 μέχρι το 8 και από το 8 μέχρι το 10, διευθυντής τομέα τοπογραφίας για σειρά ετών, προεδρεύων της Συγκριτικής Επιτροπής Βασικής Έρευνας του MEP, όπου είχε μια σημαντική δραστηριότητα, μέλος της ΜΟΔΥΠ του MEP, εκπρόσωπος της σχολής στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ηθικής του MEP από το 16 μέχρι το 19, διευθυντής του Κέντρου Γεωπληροφορικής της σχολής μας από το 16 μέχρι το 18,
και επίσης εθνικός εκπρόσωπος στη Συμβουλευτική Επιτροπή Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από το 2010 μέχρι το 2020. Γενικότερα, πρέπει να πούμε ότι είχε μεγάλη και ουσιαστική συνεισφορά στην οργάνωση και στη διοίκηση της σχολής και το τονίζω αυτό παρότι δεν είχε σπουδές μηχανικού, ενσωματώθηκε πλήρως και πολύ γρήγορα στο σώμα της σχολής. Σε όλη τη διάρκεια της θητείας του ακολούθησε με προσήλωση τις αρχές της ελευθερίας της έκφρασης, της σκέψης, του σεβασμού των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας κάθε ατόμου. Διακρίθηκε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, τη σεμνότητα, την ευγένεια, το δημοκρατικό ήθος, την αίσθηση της προσφοράς και την άψογη συναδελφική και ακαδημαϊκή συμπεριφορά. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι ο κύριος Κορακίτης θα έλεγα ότι είναι το πρότυπο της πραότητας και της ηρεμίας. Θα τολμούσα να πω ότι αποτέλεσε τον νέστορα της σχολής για μεγάλη διάρκεια. Είχε μεγάλη συμμετοχή σε όλες τις μεγάλες αποφάσεις της σχολής κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ήταν παρόν πάντοτε όπου τον χρειαζόταν η σχολή, με ιδιαίτερη προσφορά και ειλικρινά αποτέλεσε ένα στυλοβάτη της σχολής για όλα αυτά τα χρόνια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προχωρήσω στον επόμενο συνάδελφο. Είναι ο κύριος Δημήτρης Παραδίσης. Ο κύριος Παραδίσης είναι αγρονόμος τοπογράφων μηχανικός, πήρε το διπλωμά του 1976 και το διδακτορικό του από το MEP το 1987. Από την περίοδο 79-80 ξεκίνησε την συνεργασία του με τα τότε εργαστήρια γενικής και ανώτερης γεωδεσίας της σχολής. Το 1980 ως έμιστος επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου και στο Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδεσίας, ενώ το 1982 εντάχθηκε στο EDP του τότε τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Το 1988 εκλέχθηκε για πρώτη φορά μέλος ΔΕΠ στη σχολή και έγινε καθηγητής το 2003. Από το 2021 είναι ομότιμος καθηγητής της σχολής μας. Πρέπει να πω εδώ ότι ο κ. Παραδίσης είχε έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Σταχυολογώντας κάποια στοιχεία από αυτή τη δραστηριότητα, αξίζει να επισημάνουμε ότι ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε και έφερε τη γνώση του GPS στην Ελλάδα από το 1985, από τα σπάργανα του συστήματος. Ίδρυσε στην πραγματικότητα, δημιούργησε μαθήματα όπως η δορυφορική γεωδεσία, συμμετέχοντας στην πρώτη καμπάνια του GPS στην Ευρώπη για τεκτονικές μετατοπίσεις και είχε σημαντικές και πρωτοπόρες για την εφαρμογή του συμμετοχές σε εφαρμογές σε μεγάλα έργα στην Ελλάδα, όπως το 1990 για το τριγωνομετρικό δίκτυο στο οποίο βασίστηκε το μετρό της Αθήνας, σε δοκιμές θαλάσσης, σε φρεγάτες και περιπολικά ανοιχτής θαλάσσης του πολεμικού ναυτικού, αλλά και σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και ούτω καθεξής. Επίσης, να πούμε ότι από το 1997 μέχρι την αφιπηρέτησή του ήταν διευθυντής του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου, διαδέχθηκε τον Γιώργο Βέη μετά τη συνταξιοδότησή του. Είναι επίκαιρο εδώ να πούμε ότι πολύ πρόσφατα χάσαμε τον Γιώργο Βέη, έναν από τους βασικούς τελεστές ανάπτυξης της σχολής και ακριβώς ο κύριος Παραδίσης ουσιαστικά παρέλαβε τόσο το Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδεσίας όσο και το Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου από τον κύριο Βέη και με τη λέξη παρέλαβε δεν εννοώ ότι του το κληροδότησε ο κύριος Βέης, αλλά ότι η επάξια αποτέλεσε το συνεχιστή του Γιώργου Βέη και υπήρξε διευθυντής αυτών των εργαστήριων για πολύ μακρά σειρά ετών. Ως διευθυντής λοιπόν του εργαστηρίου του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου, πρωτοστάτησε στην εγκατάσταση και λειτουργία μόνιμου σταθμού παρακολούθησης δορυφόρων GPS στο κέντρο, 5 μόνιμων βαθμών GPS παρακολούθησης του Ερυθριακού Κόλπου σε μακροχρόνια επιστημονική συνεργασία με διάφορα γαλλικά Ινστιτούτα. Συμμετείχε στη δημιουργία και λειτουργία του HELPOS, του Ελληνικού Συστήματος Παρατήρησης Λιθόσφαιρας. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής για την ίδρυση του Ελληνικού Γεωδετικού Συστήματος Αναφοράς 687, που ο Γιώργος Βέης οραματίστηκε και ουσιαστικά ήταν ο πρωτοστάτης σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κ. Παραδίσης αποτέλεσε ένα σημαντικό μέλος
της ομάδας που υπό τις οδηγίες του Γιώργου Βέιγκ ίδρυσαν αυτό το σύστημα, το οποίο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί το κρατικό σύστημα αναφοράς του ελληνικού χώρου, και πάνω σε αυτό στηρίζεται όλος ο χαρτογραφικός, η χαρτογραφική υποδομή της χώρας. Το δημοσιευμένο έργο του κ. Παραδίση είναι υψηλού επίπεδου, με ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό αναφορών για τα δεδομένα των τοπογράφων μηχανικών διεθνώς. Είχε και εξακολουθεί και τώρα να έχει το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών από όλα τα μέλη ΔΕΠ της σχολής με ειδικότητα αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού. Ξέρετε ότι η τοπογράφη είναι μια μικρή κοινότητα σχετικά με άλλες επιστημονικές κοινότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Άρα λοιπόν ένας αριθμός μερικών χιλιάδων αναφορών αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για όποιον τις έχει, και ο κύριος Παραδίσης πραγματικά ανήκει σε αυτό το μικρό και κλειστό κλαμπ. Έχει συμμετάσχει σε 55 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, από τα οποία σε 16 ήταν επιστημονικός υπεύθυνος. Πέραν όλων των άλλων όμως, ο κύριος Παραδίσης υπήρξε ένας αφοσιωμένος ακαδημαϊκός δάσκαλος. Η εκπαιδευτική του προσφορά είναι σημαντική και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους φοιτητές. Έχω ακούσει πολλές φορές να τον αποκαλούν δάσκαλο, που θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη τιμή για όλους εμάς που υπηρετούμε για χρόνια τον ακαδημαϊκό χώρο. Επέβλεψε μεγάλο αριθμό διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, αλλά εκτός των άλλων κατέλαβε και σημαντικές διοικητικές θέσεις της σχολής. Πέραν του Διευθυντή των Εργαστηρίων που ανέφερα προηγουμένως, υπήρξε Διευθυντής Τομέα Τοπογραφίας, αναπληρωτής πρόεδρος της σχολής από το 2010 μέχρι το 2014, ενώ παλιότερα υπήρξε και ειδικός γραμματέας της Γεωδετικής και Γεωφυσικής Επιτροπής του Κράτους από το 1983 μέχρι το 1992. Ευχαριστούμε κύριε Παραδίση για όλη αυτή τη συμβολή σας. Και να ολοκληρώσω τον κύκλο των αναφορών μου στους συναδέλφους από το Εργαστήριο Γεωδεσίας που αφιπηρέτησαν το 2020, με τον κύριο Δημοσθένη Σταθά. Ο κύριος Σταθάς αποφύτησε από τη σχολή αγρονόμου τοπογράφου μηχανικών το 1975 και έκτοτε άσκησε το επάγγελμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού λαμβάνοντας δημόσιες και ιδιωτικές μελέτες. Αναγορεύτηκε διδάκτορας μηχανικός το 1985 και από το 1985 μέχρι το 1988 ήταν ο Ρωμίστιος επίκουρος καθηγητής στα ΤΕΗ Αθηνών και στη Σχολή Ικάρων. Καθηγητής στη Σχολή Τοπογραφίας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού για αρκετά μακρύ διάστημα, από το 1995 μέχρι το 2017. Στη σχολή εντάχθηκε ως μέλος ΔΕΠ το 1988 και την υπηρέτησε τη σχολή μέχρι το 2020, εξελισσόμενος μέχρι βέβαια στη βαθμίδα του καθηγητή που παρέμεινε για πολλά χρόνια. Ο κ. Σταθάς έχει συμμετάξει σε πολλά ερευνητικά έργα, έχει συγγράψει βιβλία εκτός από τις ανάγκες των μαθημάτων, την κάλυψη των αναγκών των μαθημάτων της σχολής, βιβλία και για τεχνικά λύκεια στο αντικείμενο της γεωδεσίας και για το μάθημα της γεωδεσίας. Το ερευνητικό έργο του κ. Σταθά και οι δημοσιεύσεις του εστιάζονται σε θέματα ελέγχου τεχνικών έργων για μικρομετακινήσεις, σε θέματα μετρολογίας και σε θέματα αποδοτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εφαρμοσμένη γεωδεσία. Εκτός από τη Σχολή Αγρονόμων των Μηχανικών, δίδαξε για σειρά ετών τα μαθήματα της γεωδεσίας και στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Ο κ. Σταθάς υπήρξε Διευθυντής του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδεσίας της Σχολής από το 2008 ως το 2020, ως τότε που ενώθηκε το Εργαστήριο της Γενικής Γεωδεσίας με το Εργαστήριο της Ανώτερης Γεωδεσίας για να αποτελέσουν το σημερινό Εργαστήριο Απλός Γεωδεσίας. Διατέλεσε επίσης για σειρά τον Διευθυντής του Τομέα Τοπογραφίας και υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης της σχολής και βεβαίως μέλος διαφόρων επιτροπών της σχολής, αλλά και γενικότερα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Θέλω να πω επίσης εδώ ότι ο κύριος Σταθάς υπήρξε ένας αφοσιωμένος ακαδημαϊκός δάσκαλος, υπηρέτησε τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια,
Επίσης, αγαπητός δάσκαλος στους φοιτητές, κράτησε ένα από τα πολυπληθέστερα εργαστήρια, το πολυπληθέστερο εργαστήριο της σχολής για μακρά σειρά ετών σε μια δυναμική πορεία. Και σήμερα μπορούμε να έχουμε, να είμαστε στη θέση που είμαστε στον τομέα της γεωδεσίας χάρη ακριβώς αυτών των δραστηριοτήτων και των προσπαθειών, αυτών που ανέφερα, αλλά και παλαιότερων βεβαίως, που αφυπηρέτησαν τα μέσα προηγούμενα χρόνια. Με τον κύριο Σταθά ολοκληρώνω τις αναφορές μου σε αυτούς που αφυπηρέτησαν το Σεπτέμβριο του 2020. Δυστυχώς όμως θα βαρύνω λίγο το κλίμα, γιατί οφείλω να αναφερθώ και θα αναφερθώ και στον Ιωάννη τον Ιωνα Σαγιά, ο οποίος έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο το καλοκαίρι του 20, λίγο πριν συμπληρωθεί το ακαδημαϊκό έτος του 2020. Νέος, συνομήλικός μου, χωρίς να θέλω να πω ότι εγώ είμαι ιδιαίτερα νέος, αλλά χάσαμε τον Ιωνα Σαγιά, νέο, και αποτέλεσε αυτό μια συνέχεια, δυστυχώς, σε μια σειρά απολειών που έχει η σχολή όλα τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο, δυστυχώς, και να χτυπήσω ξύλο για από εδώ και μπρος, η σχολή χάνει ένα μέλος. Και αυτό είναι ιδιαίτερα οδυνηρό, προφανώς για το κενό που αφήνει στη σχολή, αλλά πρωτίστως για το κενό που αισθανόμαστε από την απώλεια των συναδέλφων. Ο Ιωάννης Σαγιάς σπούδασε στη Μεγάλη Βρετανία οικονομικά και σε προπτυχιακό επίπεδο και στη συνέχεια αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Υπήρξε διδάκτορ του MEP από τη Σχολή Αρχιτεκτών και Μηχανικών. Από το 1988 ως το 2004 ήταν ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Το 2004 εξελέγει ως μέλος ΔΕΠΣ στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στον τομέα γεωγραφίας και περιφερειακού σχεδιασμού. Και ο Ιωνα Σαγιάς, παρότι δεν είχε βασικές σπουδές μηχανικού, ενσωματώθηκε με άνεση στη σχολή, προσφέροντας το κάτι διαφορετικό, αυτό ακριβώς που θέλαμε με την εκλογή του και το επιζητούσαμε και μας το έδωσε. Δίδαξε μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο για μεθόδους ανάλυσης του χώρου, αστική γεωγραφία, περιβαλλοντικό σχεδιασμό, κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, οργάνωση του χώρου και μεθοδολογία σχεδιασμού. Με ερευνητικά ενδιαφέροντα που εστιάζονται στα θέματα της θεωρίας και της μεθοδολογίας ανάλυσης και σχεδιασμού του χώρου, με ειδικότερη αναφορά στην κοινωνική και οικονομική γεωγραφία. Υπήρξε ένας ακόμα ιδιαίτερα αγαπητός δάσκαλος, πανεπιστημιακός δάσκαλος στους φοιτητές μας. Και πρέπει να πω εδώ ότι από το 2011 μέχρι το θάνατό του υπήρξε επίσης, παράλληλα με τη δραστηριότητα στη σχολή, και βοηθός συνήγορος του πολίτη στον κύκλο ποιότητας ζωής, όπου και εκεί είχε ένα σημαντικό έργο και μια πολύ σημαντική συμβολή στο έργο του συνήγορου του πολίτη και αυτού του σημαντικού θεσμού που έχουμε στη χώρα. Δύο λόγια μόνο να πω, τελείως προσωπικά, για τον Ιωνα Σαγιά. Υπήρξε ένα άνθρωπος με ιδιαίτερο χιούμορ και ευαισθησία, με μεγάλη καλλιέργεια, διεισδυτική για βαθιά πολιτική ματιά. Υπήρξε άοκνος και ακούραστος ερευνητής, εργαζόταν με ζήλο και επιμονή, με προσήνωση και πίστη σε αυτό που έκανε, και ήμουν ευτυχής που το διαπίστωσα τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια από συνεργασίες που είχα μαζί του. Είναι εκείνο που μου έκανε όμως τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η αισιοδοξία του μέχρι το τέλος, μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, που συνέχισε να εργάζεται και να προσφέρει στη σχολή μέχρι την τελευταία εβδομάδα στην κυριολεξία, παρά
τη βαριά νόσησή του και τις θεραπείες στις οποίες υποβαλόταν. Οφείλουμε ένα ιδιαίτερο χαίρεστον Ιωνα Σαγιά και να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Και με αυτά ολοκλήρωσα τον κύκλο των ομιλιών μου για τους συναδέλφους για το 2020 για τη σχολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοσμήτωρα. Είναι η σειρά της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών με Κοσμήτωρα τον καθηγητή, κύριο Δημήτρη Καλιαμπάκο, στην οποία επίσης δεν υπήρξαν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μέλη ΔΕΠ τα οποία αφυπηρέτησαν. Επομένως, συνεχίζουμε με τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και τον Κοσμήτωρα, καθηγητή κύριο Γεώργιο Ζεραφωνίτη. Παρακαλώ, κύριε Κοσμήτωρα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγρίβα. Κύριε Ζεραφωνίτη, μου επιτρέπεις ένα σχόλιο. Προφανώς, Βάλια, ο δαίμον του πληκτρολογίου έγραψε μια μισή ώρα ότι θα διαρκέσει αυτή η εκδήλωση. Ναι. Σωστά, κάναμε λάθος. Ζητώ συγγνώμη αν σας ταλαιπώρησα περισσότερο από ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Ίσως ήμουν περισσότερο μακροσκελής, αλλά ήταν και πολλοί συνάδελφοι. Δεν μπαίνει σε στενά πλαίσια αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση, Μπάμπη, οπότε κάθε προέκτασή της είναι υποφερτή, αλίμονο. Κύριοι συνάδελφοι, είναι για μένα μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σας σήμερα εκπροσωπώντας τη Σχολή Ναυπηγών σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο κύριος Αθανασούλης και ο κύριος Μαυράκος αφυπηρέτησαν το 2020 και ο κύριος Κρυτάτος που αφυπηρέτησε το 2021 είναι οι τελευταίοι μιας ιστορικής για τις σχολείες μας γενιάς μελών ΔΕΠ που εντάχθηκαν σε αυτήν στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν είχε μόλις ανεξαρτητοποιηθεί από την Αδελφή Σχολή των Μηχανολόγων και εν πολλής καθόρισαν και διαμόρφωσαν το μέλλον της σχολής για πολλά χρόνια με το έργο και με την παρουσία τους. Ξεκινώντας αλφαβητικά από τον κύριο Αθανασούλη, να πω και πάλι ότι μου ζήτησε να πω ότι λυπάται πολύ που δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας εξαιτίας ενός έκτακτου μιας έκτακτης υποχρέωσης. Ο κ. Αθανασούλης, λοιπόν, είναι γέννημα και θρέμα της σχολής μας, απόφυτος της Σχολής Ναυπηγών, όπου και εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά μέλος της σχολής, μέλος ΔΕΠ της σχολής, το 1984. Υπήρξε αφοσιωμένος δάσκαλος, εισήγαγε και δίδαξε 8 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, επέβλεψε μεγάλο αριθμό διπλωματικών εργασιών και μεταπτυχιακών εργασιών και καθώς επίσης και 13 διδακτορικές διατριβές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ 3 ακόμα διδακτορικές διατριβές βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη. Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες που επέβλεψε ο κ. Αθανασούλης είναι σήμερα αναγνωρισμένοι καθηγητές ή ερευνητές σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο κ. Αθανασούλης έχει διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική συνεισφορά σε περιοχές που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ναυτική και θαλάσσια υδροδυναμική, την αναλυτική μηχανική υδρομηχανικών συστημάτων με εφαρμογές μεταβολικών μεθόδων, την κυματική διάδοση στη θάλασσα και τη στομαχαστική μοντελοποίηση. Είναι τα αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειάς του έχουν αποτυπωθεί σε ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια και σε συλλογικούς τόμους βιβλίων. Ο κ. Αθανασούλης διατέλεσε επισκέφτης καθηγητής ή ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, στο Πανεπιστήμιο ITMO της Αγίας Πετρούπολης, στο Πανεπιστήμιο NTNU του Τροντχάιμ και στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Είχε μεγάλη προσφορά στο Ίδρυμα, καθώς υπηρέτησε μεταξύ άλλων σαν πρόεδρος της σχολής, μέλος της Συγκλήτου, μέλος της ΕΔΕ 3 μεταπτυχιακών προγραμμάτων, αλλά και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ΔΕΠΕΜΗΠΗ. Για να περάσω στον κύριο Μαυράκο, ο οποίος σπούδασε και αυτός στη σχολή μας και εκπώνησε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Άχεν. Επέστρεψε στη σχολή σαν νεοεκλεγμένο μέλος ΔΕΠ το 1987. Ο κ. Μαυράκος είχε μεγάλη προσφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς εισήγαγε και δίδαξε 10 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα,
επέβλεψε μεγάλο αριθμό διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών και 5 διδακτορικές διατριβές. Υπηρέτησε ως διευθυντής του ΔΕΛΤΑ που μουσού στην ναυτική και θαλάσσια τεχνολογία και επιστήμη από την ίδρυσή του το 1998 έως και το 2018 σαν διευθυντής και πρόεδρος της ΕΔΕ του ΔΕΛΤΑ που μουσού από το 2018 ως την αφιπηρέτησή του και κατά τη διάρκεια αυτή είχε πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά στη σύλληψη του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών αλλά και την υλοποίησή του. Ο κ. Μαυράκος έχει διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική συνεισφορά σε περιοχές που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη θεωρητικών και αριθμητικών μεθόδων για την υδροδυναμική ανάλυση πλωτών κατασκευών και συστημάτων αγκύρωσης και την αξιολόγηση της περιφοράς συσκευών ανάκτησης κυματικής ενέργειας και πλωτών ανεμογεννητριών. Είναι συγγραφέας μεγάλου αριθμού δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια και σε συλλογικούς τόμους. Διατέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο MIT και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Έχει υπηρετήσει το Ίδρυμα και τη Σχολή από πολλές θέσεις, καθώς μεταξύ άλλων ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή Πρίτανη, υπεύθυνος οικονομικού προγραμματισμού και ανάπτυξης την περίοδο 2014-2015, πρόεδρος της Σχολής, μέλος της Συγκλήτου, αλλά και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών την περίοδο 2014-2020. Ο κύριος Αθανασούλης και ο κύριος Μαυράκος, ύστερα από ομόφωνη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, έχουν τιμηθεί με τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή από τη Γενική Συνέλευση του, από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Σαν μέρος της Σχολής, αλλά και προσωπικά, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Αθανασούλη και στον κύριο Μαυράκο για τη μεγάλη προσφορά τους στη Σχολή και στο Ίδρυμα. Να τους ευχηθώ να είναι πάντα καλά, να παραμείνουν το ίδιο δραστήριο για πολλά χρόνια και να μας στηρίζουν με την εμπειρία και το παράδειγμά τους όπως κάνουν τα τελευταία 35 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοσμήτρα, σας ευχαριστούμε θερμά. Από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δεν αφιπηρέτησε κανένα μέλος ΔΕΠ. Οπότε σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η τιμιετική εκδήλωση για τους αφιπηρετήσαντες του ακαδημαϊκού έτους 19-20 και συνεχίζουμε με τους αφιπηρετήσαντες του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021 αφιπηρέτησαν αυτοδίκαια συνολικά 19 μέλη ΔΕΠ από 8 σχολές. Παρακαλώ τον Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, καθηγητή κ. Νικόλαο Γαλαρό, για την ομιλία του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γρίβα. Τον Αύγουστο του 2021, από τη σχολή μας, αποχώρησαν 4 αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη συνεισφορά ο καθένας τους, σε διαφορετικό αντικείμενο. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω το έργο και τη συνεισφορά τους, ξεκινώντας τον κύριο Βάγια. Ο κύριος Βάγιας φοιτήθηκε στην Γερμανική Σχολή Αθηνών και εισήχθη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του MP τον Οκτώβριο του 1971. Φοιτήθηκε ως διπλωματούχος Πολιτικών Μηχανικών του MP τον Ιούλιο του 1976. Επιστημονικός συνεργάτης του Πολυτεχνείου Braunschweig, αρχικά στην Έδρα Θεμελιώσεων και Εδαφομηχανικής και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Συντηρών Κατασκευών. Τον Ιανουάριο του 1980 έλαβε δίπλωμα μηχανικού συγκολήσεων του Επιδετικού και Πειραματικού Οργανισμού Συγκολήσεων ANOVER. Τον Φεβρουάριο του 1981 έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από το Πολυτεχνείο Braunschweig. Υπηρέτησε τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών επί 34 χρόνια, από το 1987 μέχρι το 2021, των οποίων 18 στην βαθμίδα του καθηγητή. Την περίοδο 1995-1996 ήταν μέλος της Συγκλήτου του MP και την περίοδο 2011-2012 διευθυντής του τομέα δημοσιατικής της σχολής μας. Διατέλεσε επί τουλάχιστον 10 έτη διευθυντής του εργαστηρίου μετρικών κατασκευών, στην διάρκεια των οποίων αναπτύχθηκαν οι πειραματικές και ιδιαίτερες δυνατότητες του εργαστηρίου, το οποίο να εξελιχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας. Σημαντικότατη η συμβολή του στην αλλαγή του προγράμματος σπουδών της σχολής, πρόγραμμα σπουδών που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2017, ως πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών 2015-2020. Δέξα μαθήματα σχεδιασμού μεταλλικών και σύγκριτων κατασκευών γεωφυροποιίας στον βασικό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών της σχολής. Συνέγραψε 14 εκπαιδευτικά βιβλία
σε αντικείμενα σχεδιασμού μεταλλικών και σύγκριτων κατασκευών και γεφυρών, των οποίων 5 έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γερμανικά και κινέζικα. Έχει επιβλέψει περισσότερες από 200 δημοδικές και αναπτυχιακές εργασίες και έχει επιβλέψει περισσότερες από 10 ανταπτυχιακές διατριβές, των οποίων υπάρχουν και 6 που είναι σε εξέλιξη. Διατέλεσε επισκέπτης καθηγητής ευρωπαϊκών και πανεπιστημίων σε Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, Ρουμανία και στα πλαίσια αναγνώρισης του έργου του, το 1997 αναγνωρίστηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Λούτς Ναπόκα στη Ρουμανία. Ο κ. Βάγιας δραστηριοποιήθηκε σε ένα ευρύ ερευνητικό πεδίο, καλύπτοντας διάφορα θέματα όπως στεγάσεις μεγάλων ανοιγμάτων, ειδικές μεταλλικές κατασκευές, ιστή, θερμοκήπια, συστήματα αποθήκευσης, προστασία και σεισμικές δράσεις, συσκευές απόρροψης σεισμικής ενέργειας και γεφυροποιία, συμπεριφορά άλυβα ως δομικού υλικού, ενώ ότι σατρίς τράψεις, ολιγοκυκλική κόπωση κλπ. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητικός υπεύθυνος σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, πολλά εκ των οποίων σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες με μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μεταξύ άλλων, έχει εκτεταμένο και σημαντικό έργο για περισσότερα από 40 έτη, εκπονώντας μεγάλο αριθμό μελετών σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως είναι μελέτη μεταλλικών κατασκευών, σύμμικρων κατασκευών, γεφυρών. Επίσης, προσέφερε σε μελετικές υπηρεσίες και ως πραγματογνώμων για την αίτια αστοχίας διαφόρων έργων από χάλιβα. Επίσης, έχει ασχοληθεί με τη σύνταξη εθνικών και διεθνών κανονισμών και προδιαγραφών, ενώ διατέλεσε εθνικός πρόσωπος στον Ευρωκώδικα 3. Θα συνεχίσω αλφαβητικά με τον κύριο Καβαδά. Ο κύριος Καβαδάς εισήχθη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών το 1972, πρώτος κατά σειρά πτυχίας, και αποφύτησε το 1977 με βαθμό 9,03 άριστα, πρώτος στη γενική σειρά κατάταξης. Στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τεχνικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαπουσέτης, MIT, όπου έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα το 80 και το διδακτορικό δίπλωμα το 82. Το 1986 εξελέγει λέκτορα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και παίρνοντας από όλες τις βαθμίδες, εξελέγει καθηγητής της σχολής με γνωστικό αντικείμενο Γεωτεχνική Μηχανική Συμπεριφορά Γελιοϊκών. Δίδαξε επί πολλά έτη στην σχολή 2 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, 6 κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μεταπτυχιακά μαθήματα στα μαθήματα στα μεταπτυχιακά στα οποία συμμετέχει η σχολή. Συνέγραψε διδακτικά βιβλία και διδακτικές σημειώσεις, ενώ έχει επιβλέψει περισσότερες από 15 διδακτορικές διατριβές και περισσότερες από 200 μεταπτυχιακές και δημοτικές εργασίες. Δραστηριοποιήθηκε σε ένα ευρύ ερευνητικό πεδίο της γεωτεχνικής μηχανικής. Έχει συγγράψει μεγάλο πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Κατά την θητεία του στο MP, διετέλεσε διευθυντής του τομέα δομικής τεχνικής επί 10 έτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής επί 7 έτη, μέλος της Κοσμητείας της Σχολής κατά τη διετία 19-21, διευθυντής του Δουπουμουσού Σχεδιασμός και Κατασκευή επί Υπογείων Έργων επί 3 ακαδημαϊκά έτη, καθώς και αναπληρωτής διευθυντής του ίδιου Δουπουμουσού επί 8 έτη. Τέλος, ο κ. Καβαδάς έχει θεταμένο τεχνολογικό έργο με υψηλή αναγνωσιμότητα ως ειδικό σύμβουλος επιρρογνώμονας μεγάλα γεωτεχνικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο κ. Καβαδάς υπηρέτησε αυτοδικαίως από το MP στη Λαμία 821, αφού υπηρέτησε αξίως τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών επί 4 έτη. Συνεχίζω αποβλητικά με την κυρία Νάνου Γιάνναρου. Η κυρία Εκατερίνη Νάνου Γιάνναρου, απόφυτος του Αμερικάνικου Κολεγίου Ελλάδας, Peace College, στη συνέχεια εισήχθη στο MP, από όπου και αποφύτησε το 1977 ως διπλωματούχος πολιτικό μηχανικός με ειδικότητα υδραυλικού μηχανικού. Ενώ το 1990 αρκίστηκε διδάκτορας μηχανικός της σχολής
στα υδραυλικά και θαλάσσια έργα. Τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας δούλεψε ως πολιτικό μηχανικό στις τεχνικές εταιρείες. Υπηρέτησε τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στον τομέα εντατικών πόρων και περιβάλλοντος. Υπήρξε μέλος του εργαστηρίου εφαρμοσμένης υδραυλικής, αρχικά ως επιστημονικός συνεργάτης και συνέχεια ως δεύτερος και επίκουρη καθηγήτρια, επί 42 έτη. Τα ερευνητικά της δραστηριότητα περιλάμβαναν το γενικότερο αντικείμενο της υδραυλικής και περιβαλλοντικής υδραυλικής, με έμφαση στην υπόγεια υδρολογία και υδραυλική υπόγεια υπόγειων νερών και τη ρήπανση υπόγειων υδροφορέων και στην αλληλεπίδραση επιφανειακών και υπόγειων νερών. Έχοντα εργαστεί τόσο σε πνευματικά όσο και σε υπολογιστικά θέματα. Έχει συμμετάσχει σαν μέλος της Επιστημονικής ή της Οργανωτικής Επιτροπής πολλών συνεδρίων και ήταν κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Είχε μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών ενώσεων και μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Υδραυλικής και Υδατικών Πόρων του ΤΕΕ. Όπως και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής για την Διαχείριση Υδατικών Πόρων της ΕΙΔΑΠ. Στο πλαίσιο των επιστημονικών της ενδιαφερόντων, έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έχει συνεργαστεί με πανεπιστήμια και πολυτεχνία του εξωτερικού, όπως το Πανεπιστήμιο του Στουτγκάρντη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μπράουνσβαϊκ, το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ και πολλά άλλα. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, τόσο σε διεθνή όσο και σε ελληνικό περιοδικό, καθώς και σε πρακτικά διεθνών ελληνικών συνεδρίων. Ο τέταρτος συνάδελφος, ο οποίος αποχώρησε τον Αύγουστο του 2021, είναι ο κύριος Σπυράκος, απόφυτος του πρότυπου Ιωνιδίου, της πρωτύπου Ιωνιδίου Σχολής του Πειραιά, με βραβείο διακεκριμένο από φύτου, κάτοχος διπλωμάτος πολιτικού μηχανικού από το MEP, με υποτροφή από το ΙΚΙ, μάστερ και διδακτορικό δίπλωμα στην αντισυμική μηχανική από το Πανεπιστήμιο της Μινεζότα. Τομείς εξειδίκευσής του αφορούν την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών, αξιολόγηση της συμπεριφοράς υφιστάμενων κατασκευών σε σεισμικά και δυναμικά φορτία, κρούσεις, ταλαντώσεις, με πειραματικές και αναλυτικές μεθόδους. Έχει διδάξει μαθήματα αντισυμικής τεχνολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στο MP όσο και στο Πανεπιστήμιο West Virginia των ΗΠΑ. Έχει λάβει διακρίσεις, όπως είναι η ανακήρυξή του ως επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Σόφια στη Βουλγαρία το 2009 και η απονομή του Σταυρού του Κομνηνού, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, για τη συμβολή του στην επισκευή του Πανάγιου Τάφου. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκή και Επιτροπή και Εθνικούς Πόρους. Η ερευνητική του δραστηριότητα σε θέματα συμπεριφοράς ανάλυσης και σχεδιασμού, καθώς και επισκευής κατασκευών για σεισμικά φορτία, έχει οδηγήσει σε συγγραφή δύο βιβλίων, στην ελληνική δύο βιβλίων στην αγγλική και πολλών άρθρων σε διεθνή περιοδικά και παρουσιάσεις σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει διατελέσει μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων, όπως σε το Real Board διεθνών επιστημονικών περιοδικών, τεχνικό σύμβουλο σε δημόσιους οργανισμούς και μελετητής έργων πολιτικού μηχανικού σε στατικές και αντισυσμικές μελέτες ειδικών κατασκευών από ορισμένο σκυρόδεμα, τυχοπία και χάλιμα. Περισσότερες των 100 σημαντικών έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κλείνοντας, θα ήθελα εκ μέρους της σχολής να ευχαριστήσω και τους 4 συναδέλφους για την πολυετή προσφορά και αγάπη τους στη σχολή και στο Ίδρυμα γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοσμήτωρα. Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και για το ακαδημαϊκό έτος 2021 δεν είχε κάποιο μέλος ΔΕΠ που υπηρέτησε. Επομένως, συνεχίζουμε με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και παρακαλώ τον Κοσμήτωρα της Σχολής, καθηγητή κύριο Νεκτάριο Κοζήρη, για την ομιλία του. Κύριε Κοσμήτωρα. Ευχαριστώ, Βάλια. Τον Σεπτέμβριο που πέρασε,
Είχαμε την αφιπηρέτηση τριών εκλεκτών συναδέλφων, του Παντελή Κάπρου, Κώστα Παπαοδυσσέα και Νίκο Χατζαργυρίου. Θα πω λίγα λόγια αλφαβητικά για τον καθένα από τους τρεις, κυρίως το κομμάτι που αφορά την ξεχωριστή και διακριτή παρουσία τους και συμβολή τους στη σχολή. Ο Παντελής Κάπρος συμπλήρωσε πάνω από 32 χρόνια ακαδημαϊκής προσφοράς στο Πολυτεχνείο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε με προπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Πολιτικού Μηχανικού, το Μετσόβιο, και επομένως αποδεικνύει, νομίζω, εν της πράγμαση την μεγάλη σχέση που έχουν οι επιστήμες μας και πόσο κανείς μπορεί να πηγαίνει από τη μια επιστήμη στην άλλη. Ολοκλήρωσε λοιπόν τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών το 1977 και αποφυτά. Μετά συνεχίζει στη Γαλλία σε θέματα πληροφορικής και επιχειρησιακής έρευνας, σε θέματα βελτιστοποίησης και με άριστα παίρνει το διδακτορικό του στις μαθηματικές επιστήμες. Εκλέγεται σε έναν πολλά υποσχόμενο τομέα, τον τομέα της ενεργειακής ανάλυσης, το Σεπτέμβριο του 1988. Και έκτοτε, συνεπώς, μέχρι τη συνταξιοδότησή του το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, συνεπής με πάρα πολύ μεγάλη προσφορά και δουλειά στην ενεργειακή οικονομία, σε μαθήματα που έχουν να κάνουν, που συνδυάζουν την οικονομική ανάλυση πάνω στον ενεργειακό τομέα. Νομίζω ότι η προσφορά του στα μαθήματα της σχολής μας και στο προπτυχιακό μας πρόγραμμα και στο ΔΟΠΟΜΟΣΟΥ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Συνέγραψε τρία βιβλία, δίδαξε σε πάρα πολλά πανεπιστήμια τα μαθηματικά μοντέλα για την οικονομία και βέβαια οφείλω να πω ότι πολλές από τις μελέτες του και τις τεχνικές του εκθέσεις έχουν χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα Staff Working Papers και είναι πολύ γνωστός πάρα πολύ διεθνώς για την δουλειά που έχει κάνει στην περιοχή αυτή. Η πολύ σημαντική συμβολή του είναι στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Ο Παντελής διατέλεσε πρώτος πρόεδρος στη Ρυθμιστική Αρχή της Ενέργειας από 2000-2004 και ετοίμασε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα έλεγα ότι είναι ο πρωτοπόρος, είναι ο άνθρωπος που έχει την έμπνευση και την πινελιά του πάνω στην τον τρόπο με τον οποίο έγινε η απελευθέρωση της αγοράς κρατικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ήταν επικεφαλής της ρυθμιστικής ομάδας στην Ανατολική Ευρώπη και μέλος βέβαια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Μέλος πολλών επιτροπών, μέλος στην Επιτροπή Κλίματος στον ΟΗΕ. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει βοηθήσει γενιές μηχανικών και η συμβολή του στα θέματα της ενεργειακής οικονομίας είναι πολύ μεγάλη. Η προσφορά του στην εκπαίδευση στη σχολή είναι πολύ μεγάλη και το έργο του έχει πολύ μεγάλη απήχηση διεθνώς. Νομίζω ότι συνεχίζει και νομίζω ότι η συμβολή του στο θέμα της απελευθέρωσης, της ρύθμισης, όλο αυτού που ζούμε σήμερα, την ενέργεια είναι κάτι που ο Παντελής δεκαετίες πριν το είχε περιγράψει, το είχε μοντελοποιήσει και του αρέσει πάρα πολύ αυτή η σχέση των μαθηματικών με τα θέματα της ενέργειας. Βοηθάει πολύ τη σχολή, του εύχομαι να συνεχίσει να βοηθά τη σχολή και να προσφέρει με τις πολύτιμες γνώσεις του. Έχει ένα πάρα πολύ ενεργό και παραγωγικό εργαστήριο και υπάρχουν πολλοί νέοι μηχανικοί οι οποίοι δουλεύουν και καθοδηγούνται από τον ίδιο και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην συνέχεια, έχουμε την αφιερώτηση του Κώστα Παπαοδυσσέα. Ο Κώστας συμπλήρωσε πάνω από 24 χρόνια ακαδημαϊκής προσφοράς στο Πολυτεχνείο, 11 χρόνια στην βαθμίδα του καθηγητή. Ένας άνθρωπος ακέραιος και δίκαιος, ο οποίος κατάφερε να παρά τις δυσκολίες που είχε τα τελευταία χρόνια, οι οποίες τον εμπόδιζαν να έχει άλλους ανθρώπους που τους εμπόδιζαν να είναι πλήρης και πλήρως αποδοτικοί στο καθήκον τους, ο Κώστας με σταθερότητα και πείσμα συνέχισε να διδάσκει
με πάθος, με αγάπη για τα μαθήματα και τη διδασκαλία και για τα παιδιά. Βγαίνει μαθήμα της σχολής, με δεύτερο πτυχίο στα μαθηματικά και στη θεωρητική φυσική και εξελέγεται επίκουρος καθηγητής το 1996 και έκτοτε υπηρετεί στη σχολή στην περιοχή μεταξύ των συστημάτων και της, θα έλεγα, της τέχνης, επιτρέψτε μου να το πω, κυρίως όμως σε περιοχές που έχουν να κάνουν με την αρχαιομετρία, με την αναγνώριση υποτύπων. Του αρέσει πάρα πολύ η αρχαία ελληνική γραμματεία. Μια από τις πολύ ξακουστές δουλειές του είναι αυτή της αναγνώρισης του γραφέα σε κείμενα τα οποία δεν ξέρουμε αν ποιος τα έχει γράψει, δεν ξέρουμε τον συγγραφέα τους, ή σε τεχνουργήματα της αρχαιότητας, τυπογραφίες, στα οποία κάνανε μελέτη με την ομάδα του για τον τρόπο της δημιουργίας του και της προέλευσής του. Άρα δούλεψε λίγο στο κομμάτι των εφαρμογών πληροφορικής επάνω στα τεχνουργήματα της αρχαιότητας και της αρχαίας ελληνικής, της αρχαιοελληνικής περίοδου. Ο Κώστας Παπαοδυσσέας βοήθησε πάρα πολύ τη σχολή, διδάσκοντας σταθερά τα μαθήματα της λογικής σχεδίασης, του αυτόματου έλεγχου. Σε άλλες σχολές επίσης βοήθησε πολύ και στους ναυπηγούς, διδάσκοντας μαθήματα όπως προγραμματισμό, βασικές αρχές. Θα έλεγα ότι πραγματικά με πάθος, με πάρα πολύ έτσι πείσμα και αγάπη, με ακεραιότητα υποστήριξε πάρα πολύ το λειτουργήμά του. Και για μένα είναι χαρακτηριστική και παραδειγματική η προσπάθεια που έκανε όλα αυτά τα χρόνια να είναι κοντά στην σχολή και θα έλεγα ότι με πραγματικά θα, ίσως και εις βάρος της προσωπικής του υγείας, για την αγάπη του που είχε για τη διδασκαλία, έδωσε τα πάντα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά του και τη συμβολή του στη σχολή. Ο τρίτος κατά αλφαβητική σειρά που συνταξιοδοτήθηκε είναι ο Νίκος Κατζεργυρίου. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος με ξεχωριστή συμβολή, όχι μόνο στην σχολή, αλλά στο χώρο της ενέργειας. Επιτρέψτε μου να πω ότι κοσμεί τη σχολή με τις διακρίσεις του και τις βραβεύσεις του που είναι παγκόσμιου βεληνεκούς. Συμπλήρωσε πάνω από 37 χρόνια παρουσία στο Πολυτεχνείο, πάνω από 26 χρόνια στη βαθμίδα του καθηγητή. Πάρα πολύ ενεργός σε όλους τους τομείς, στην έρευνα, στην εκπαίδευση, στην διοίκηση, στην αριστεία, στην ηθική ακεραιότητα, στις διεθνείς εκπροσωπήσεις. Το 1984 εξελέγεται στην τομέα ηλεκτρικής ισχύως. Και από το 1984 και μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021 υπηρέτησε τη σχολή μας. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Από πού να ξεκινήσω. Νομίζω οι αναφορές του μιλάνε από μόνες τους. Πάνω από 45.000 αναφορές με ένα H index 85. Στο top 1% διεθνώς σε όλους τους δείχτες, fellow του IEEE, ένα της εκατό στο Thomson Reuters από το 16, το 17, το 19, από τους πλέον σημαντικούς ερευνητές παγκοσμίως σε όλες τις κατατάξεις που υπάρχουν.
Το 2020, ανάμεσα σε 7 εκατομμύρια επιστήμονες, στους top 1.800, στους World Top Scientists, στο Stanford, σε πολύ ψηλή θέση στο πεδίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού, στους top 40 παγκοσμίως, distinguished member στη ΣΥΓΡΕ, βραβεία από την IEEE, ένας άνθρωπος πραγματικά που νομίζω ότι κοσμεί το Πολυτεχνείο και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που ανήκει στο δυναμικό της σχολής. Είχα τη χαρά και την τύχη να συνεργαστούμε και πολύ στενά, όχι μόνο στο πλαίσιο της σχολής, αλλά και στο πλαίσιο της IEEE, μιας επιστημονικής ένωσης πολύ μεγάλης, όπου ο Νίκος ήταν πρόεδρος στο ελληνικό τμήμα, fellow του IEEE. Ο Νίκος πραγματικά με παραδειγματικό τρόπο, με τρόπο πραγματικά μοναδικό, με την αριστεία και την συνεχή προσπάθεια, είναι ακούραστος, δουλεύει ακατάπαυστα και νομίζω ότι παραδειγματίζει όλους τους νεότερους μας, που πρέπει να τον ακολουθούμε στο ρυθμό αυτό, εάν θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί του. Πάρα πολλά θα μπορούσα να πω για τον Νίκο Χατζηαργυρίου. Είναι γνωστός σε όλους μας. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκδήλωση για τον Νίκο και για τη συμβολή του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Νίκος, όπως και ο Παντελής, με πρόταση της σχολής προς τη Σύγκλιτο για να τους απονεμηθεί ο τίτλος του ομότιμου καθηγητή. Ευχαριστώ και τους τρεις για την ξεχωριστή συμβολή τους, ο καθένας στο χώρο του, για την εξωστρέφειά τους, για την παρουσία τους, τον Παντελή, τον Νίκο, τον Κώστα, τον καθένα για την ξεχωριστή και μοναδική του παρουσία και την ιδιαιτερότητα και το χαρακτηριστικό που έδωσε στη σχολή μας. Ο καθένας μια ξεχωριστή ιδιοτιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοσμήτορα. Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ο Κοσμήτορας καθηγητής κ. Παναγιώτης του Νικιώτης έχουν το λόγο. Κύριε Κοσμήτορα, σας ακούμε. Καλησπέρα πάλι. Δύο συνάδελφοι το 2021, η Νέλη Μάρδα και η Θεοδόρα Βουτσινά. Από δύο αρκετά διαφορετικούς χώρους, η Νέλη Μάρδα από τον τομέα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, η Θεοδόρα Βουτσινά από το τομέα που σας περιέγραψα και πριν, της γλώσσας, επικοινωνίας και σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει και τα εικαστικά θέματα. Η Νέλη Μάρδα είναι ίσως η πιο κοντινή μου ηλικιακά. Ήμασταν λοιπόν από τη σχολή από την αρχή μαζί. Έκανε λαμπρές σπουδές στη σχολή μας, με την έννοια ότι διακρίθηκε και στη συνέχεια γρήγορα διακρίθηκε αρχιτεκτονικά μαζί με τον Κώστα Μωραΐτη, κερδίζοντας πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς πριν μας εγκαταλείψει για την Αγγλία, όπου συνέχισε σπουδές και ένα διδακτορικό για τις μεθοδολογίες του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και στη συνέχεια δίδαξε πολλά χρόνια στο Λονδίνο πριν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμάς, στην αφετηρία, στην πηγή, και να εκλεγεί καθηγήτρια στη σχολή μας, όπου δίδαξε επί σειρά ετών, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα το ακαδημαϊκό με το αρχιτεκτονικό και το ερευνητικό έργο, αλλά και τις διοικητικές δραστηριότητες. Η Νέλη αποχώρησε από την σχολή ως διευθύντρια του τομέα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η συμμετοχή της συνεχίζει να είναι ενεργή, γιατί είναι ένα από τα πιο ενεργά μέλη του διεθνούς μας μεταπτυχιακού προγράμματος για την αρχιτεκτονική και την αρχαιολογία, όπου συνδιδάσκει μαζί με την Τίνα Ντεμίρη που ανέφερα προηγουμένως. Η Θεοδόρα Βουτσινά, σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος, είναι απόφυτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, με κύριο αντικείμενο τη γλυπτική. Όπως είδατε και σε άλλες σχολές προηγουμένως, υπάρχουν συνάδελφοι που δεν είναι γέννημα θρέμα της ίδιας της σχολής, όμως
Η δική μας σχολή έχει μια ιδιαιτερότητα, με την έννοια ότι αν και είναι η σχολή ενός αντικειμένου που είναι το παλιότερο, το αρχαιότερο θα έλεγε κανείς του Πολυτεχνείου, για τη διδασκαλία της αρχιτεκτονικής ιδρύθηκε το Σχολείο των Τεχνών, αυτό το σχολείο ήταν ταυτόχρονα ένα σχολείο που ταλαντευόταν ανάμεσα στις θετικές επιστήμες, τις επιστήμες του μηχανικού και τις, ας το πω, όχι τόσο ανθρωπιστικές, αλλά και καλλιτεχνικές επιστήμες. Μην ξεχνάτε ότι σε όλο το Πολυτεχνείο, στις εισαγωγικές σπουδές δίνουν θετικά μαθήματα και γλώσσα, ενώ σε εμάς δίνουν και δύο επιπλέον ειδικά μαθήματα, ελευθέρου σχεδίου και γραμμικού σχεδίου, τα οποία εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά, γιατί ένας αρχιτέκτονας χωρίς δυνατότητα εικαστικής θεώρησης του κόσμου και εικαστικής απόδοσης, τόσο με τη γραφίδα όσο και με την ύλη, δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένος. Έτσι, η Θεοδώρα Δουτσινά υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια μια εικαστικός με προσωπικό έργο και με εκθέσεις, αλλά και ένας δάσκαλος στην πλαστική, δηλαδή σε έναν χώρο στον οποίο πρέπει ο αρχιτέκτονας με τα δυο του χέρια να καθυποτάξει την ύλη, μια ύλη που πολλές φορές είναι ρευστή και πρέπει να την καταστήσει στέρεα και άλλες φορές μια ύλη που είναι πολύ σκληρή και πρέπει να την κερδίσει, να την φέρει του χεριού του. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν νομίζω ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια ένας εξαιρετικά ήπιος άνθρωπος όπως και η Νελιμάρδα, το 21 ήταν ήπιο φαίνεται, και πολύ συνεργάσιμος σε όλα τα επίπεδα. Χαιρόμαστε πολύ που ήμασταν μαζί τόσα χρόνια, λυπούμαστε που φεύγουν, αλλά αυτό είναι για μας τουλάχιστον, ή μην το πούμε για μας, για μένα, η αφετηρία της ανανέωσης. Κάθε επόμενη χρονιά θα θέλαμε να είναι και καλύτερα. Επειδή φεύγουμε εμείς και αφήνουμε μια θέση σε νεότερους. Και το λέω εν γνώση επειδή σε 6 μήνες θα φύγω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοσμήτωρα. Επόμενη σχολή χημικών μηχανικών και η Κοσμήτωρας καθηγήτρια, κυρία Γλυκερία Κακάλη. Κυρία Κοσμήτωρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Γκρίβα. Οι απώλειες για τη σχολή μας τον Αύγουστο του 2021 ήταν περισσότερες από ό,τι την προηγούμενη χρονιά. Αρχίζω αλφαβητικά από την Παναγιώτα τη Βασιλείου. Η Παναγιώτα ήταν η κοσμοπολίτησα στις σπουδές της. Πήρε μπάτσελορ από τον Μπέρκλι των Ηνωμένων Πολιτειών πριν πάρει και το δίπλωμα του χημικού μηχανικού από τη σχολή μας. Και πρωτοδιορίστηκε σε αυτήν το 82 σαν επιμελήτρια στο ιστορικό εργαστήριο της φυσικοχημίας. Ερευνητικά ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα διάβρωσης μετάλλων και κρεμμύρτων, καθώς και με τις τεχνικές της προστασίας τους, και εκπαιδευτικά δίδαξε μαθήματα σχετικά με την επιστήμη και την τεχνική των υλικών, όχι μόνο στη σχολή μας, αλλά και στις όμορες σχολές των ναυπηγών, των μηχανολόγων και των ηλεκτρολόγων. Όλα αυτά τα χρόνια η Παναγιώτα ήταν μία καθημερινή παρουσία στη σχολή. Πρέπει να πω μία πολύ πρωινή παρουσία στη σχολή. Έμεινε εγκατεστημένη από άποψη στον εργαστηριακό χώρο, όπως μπορείτε να δείτε, το δείχνει και η οθόνη αυτή τη στιγμή. Υπήρξε πάντα διαθέσιμη σε φοιτητές και συναδέλφους και υποστήριξε πάντα σταθερά και χωρίς παρεκκλήσεις τις απόψεις της για όλα τα θέματα που απασχολούσαν τη σχολή, αλλά και για γενικότερα. Συνεχίζω με τον Απόστολο τον Βλυσίδη, ο οποίος αποφύτησε από τη σχολή μας το 1976 και πρωτοδιορίστηκε σαν επιστημονικός συνεργάτης το 1981. Ξεκίνησε από το εργαστήριο
οργανικής χημικής τεχνολογίας, δραστηριοποιήθηκε όμως ιδιαίτερα σε θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής, επεξεργασίας αποβλήτων και καθαρών τεχνολογιών, τα οποία υπηρέτησε τόσο ερευνητικά όσο και εκπαιδευτικά. Εκτός από το καθαρά ερευνητικό του έργο, εκπώνησε πολλές μελέτες και πολλές από αυτές εφαρμόστηκαν στην πράξη, δίνοντας λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα διάθεσης και αξιοποίησης αποβλήτων και παραπροϊόντων. Και έτσι δημιούργησε και αφήνει τώρα στη σχολή μια καλή παρακαταθήκη στο επίκαιρο σήμερα αντικείμενο της κυκλικής οικονομίας. Θα συνεχίσω με τη Χάιδα την Καραγιάννη, επίσης κοσμοπολίτησα ως προς τις σπουδές, χημικός από το ΕΚΠΑ, αλλά και από το Πανεπιστήμιο Πιέρα Μαρή Κιουρί στο Παρίσι. Η Χάιδα πέρασε από τη βιομηχανία πριν διοριστεί επιστημονικός συνεργάτης στη σχολή μας το 1979. Με ιδιαίτερη αγάπη στη φυσικοχημία και την ηλεκτροχημία, υπηρέτησε αυτά τα δύο αντικείμενα τόσο ερευνητικά όσο και εκπαιδευτικά σε εργαστηριακό και θεωρητικό επίπεδο. Η Χάιδα επιθυμούσε πάντα καλές σχέσεις με τους συναδέλφους της και σταθερά υποστήριξε αυτή την επιθυμία, παραμένοντας πάντα αισιόδοξη, χαμογελαστή και με καλή διάθεση προς όλους μας. Ο Δημήτρης ο Κέκος έχει σειρά, απόφυτος της σχολής μας και αυτός πρωτοδιορίστηκε σαν επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας το 80. Με εκτεταμένο ερευνητικό αλλά και εκπαιδευτικό έργο σε θέματα μικροβιακής και ενζυμικής τεχνολογίας, ο Δημήτρης συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία ενός δραστήριου εργαστηρίου που το αφήνει πίσω του και στην οργάνωση νέων μαθημάτων που είχαν μεγάλη αποδοχή από τους φοιτητές μας. Με καθημερινή παρουσία και συμμετοχή στα κοινά και στη διοίκηση, ο Δημήτρης υποστήριξε πάντα με συνέπεια και ανιδιοτέλεια τις απόψεις του. Είχαμε πάντα πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίες πρέπει να πω ότι σπανίως καταλήγανε σε συμφωνία, αλλά παρόλα αυτά είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης έχει όντως ανοίξει πανιά για άλλα ταξίδια, και ενώ κυριολεκτικά έχει ανοίξει πανιά. Ελπίζουμε όμως ότι θα τον βλέπουμε αρκετά συχνά όταν θα περνάει από το γνώριμο λιμάνι της σχολής μας. Και τελειώνοντας, θα αναφερθώ στον Νίκο τον Παπαγιαννάκο, που αποφύτησε από το 76, που αποφύτησε το 76 από τη σχολή και πρωτοδιορίστηκε σε αυτήν το 81 ως επιστημονικός συνεργάτης. Για 40 χρόνια ο Νίκος δίδαξε μαθήματα στο σκληρό πυρήνα της χημικής μηχανικής, όπως μηχανική χημικών διεργασιών, σχεδιασμός χημικών αντιδραστήρων, αλλά και βιοχημική μηχανική. Πρέπει να σημειωθεί ότι επένδυσε πάρα πολύ χρόνο, κόπο και έμπνευση στην εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών μας, που θεωρούσε ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Το ερευνητικό του έργο αναφέρεται σε εφαρμογή αυτών των αρχών της μηχανικής των χημικών διεργασιών, σε διεργασίες κυρίως ενεργειακού ενδιαφέροντος, επιδιώκοντας την καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών και τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Σαν συνάδελφος, ο Νίκος Παπαγιαννάκος υπήρξε εξαιρετικά ευγενικός προς όλους μας
συνεπής στις ακαδημαϊκές του αρχές, πάντα ψύχρεμος και πάντα διαθέσιμος να υπηρετήσει τη σχολή όποτε του ζητήθηκε. Εγώ προσωπικά αισθανόμουν πάντα την ανάγκη να το απευθύνομαι στο πληθυντικό και τώρα διαπιστώνω ότι η ηλικιακή μας διαφορά δεν το δικαιολογεί αυτό. Είμαστε αρκετά κοντά. Σε όλους τους συναδέλφους η σχολή απευθύνει πολλές ευχαριστίες για την προσφορά τους και τις υπηρεσίες τους όλα αυτά τα χρόνια και έρχεται πραγματικά από καρδιάς υγεία, δύναμη, προσωπική και οικογενειακή ευημερία και ό,τι το καλύτερο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοσμητσορά. Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Γεωπληροφορικής και ο Κοσμήτωρος Καθηγητής Χαράλαμπος Ιωαννίδης. Κύριε Κοσμήτωρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι. Για το 2021 δεν θα σας απασχολήσω τόσο πολύ. Ευτυχώς είχαμε πολύ λιγότερους αφιπηρετήσαντες. Ουσιαστικά ένα μέλος της σχολής, τον κύριο Δημήτρη Αργιαλά. Ο κύριος Αργιαλάς, λοιπόν, είναι διπλωματούχος αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 1977. Συνέχισε όμως τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πήρε το μάστερ από το University of Tennessee στο Remote Sensing και το 1979 και το διδακτορικό του το 1985 από το Ohio State University. Υπήρξε επίκουρος καθηγητής τηλεπισκόπησης από το 1985 μέχρι το 1991 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Λουιζιάννα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ήρθε στο Πολυτεχνείο επίκουρος καθηγητής το 1991 στη σχολή μας και το 2003 εξελέγει τακτικός καθηγητής. Ο κ. Αργιαλάς υπήρξε διευθυντής στο εργαστήριο τηλεπισκόπησης της σχολής από το 2008 ως το 2021 που αφιπηρέτησε. Κοιτάζοντας το έργο του κ. Αργιαλά, μπορεί να διαπιστώσει κανείς κάποια βασικά στοιχεία, όπως τη μεγάλη σε διάρκεια και ποιότητα προσφορά του στην εκπαιδευτική διαδικασία, με πάνω από 90 εξάμηνα ακαδημαϊκής διδασκαλίας στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, σε 10 προπτυχιακά, 11 μεταπτυχιακά και 15 σεμιναριακά μαθήματα, επίβλεψη πάνω από 100 διπλωματικών εργασιών με 9 διδακτορικές διατριβές. Όμως πρώτα και πάνω απ' όλα υπήρξε αφοσιωμένος ακαδημαϊκός δάσκαλος ο κ. Αργιαλάς, δημιούργησε και δίδαξε σειρά μαθημάτων και στο Ohio State University και στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάννα, αλλά κυρίως στο Εθνικό Μετσοβίου Πολυτεχνείο, στη σχολή μας, αλλά και στη Σχολή Τοπογραφίας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, όπου επί μακρά σειρά ετών υπήρξε καθηγητής. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η συμβολή του σε 4 διατηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα του MEP, στη γεωπληροφορική, στο περιβάλλον και ανάπτυξη, στη μαθηματική προτυποποίηση και σε αυτό της ναυτικής και θαλάσσιας τεχνολογίας και επιστήμης, στα οποία συμμετείχε. Επίσης, έχει μια σημαντική συμβολή στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης με διεθνή αναγνώριση, όπως αυτή καταγράφεται από το δημοσιευμένο του έργο με πάνω από 130 εργασίες, την απήχηση αυτού του έργου μέσα από μεγάλο αριθμό εταιρεών αναφορών, τη συμμετοχή του σε 25 ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ, από ευρωπαϊκούς πόρους και από εθνικούς πόρους επίσης. Ένα άλλο στοιχείο είναι η συμβολή του και η συνεισφορά του στην οργάνωση και τη διοίκηση της σχολής. Συμμετείχε σε πολλές επιτροπές της σχολής, αλλά και του Πολυτεχνείου, στην ΕΔΕ Μεταπτυχιακών, όπως είπαμε, διατέλεσε διευθυντής εργαστηρίου για πολλά χρόνια κλπ. Και βεβαίως, για την προσήλωσή του στις αρχές ελευθερίας της έρευνας, της σκέψης και της έκφρασης και του σεβασμού των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας κάθε ατόμου. Η έρευνα του κυρίου Αργιαλά περιλάμβανε
Θέματα που αφορούσαν μεθόδους ψηφιακής τηλεπισκόπησης, ανάλυση εικόνων, αναγνώριση προτύπων, μηχανικής μάθησης, εμπειρων συστημάτων και βάσεων γνώσης, αντικείμενο στραφούς ανάλυσης εικόνων, γεωμορφομετρίας. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με ανίχνευση, εντοπισμό και χαρτογράφηση ποικίλων οντοτήτων ή φαινομένων, όπως γεωμορφών, υδρογραφικών προτύπων, γεωμορφολογικών δομών πυθμένα, αστικού ιστού, οδικού δικτύου, κτηρίων, καμένων δασικών εκτάσεων, ανίχνευση μεταβολών και άλλα. Ακούτε σε ένα ευρύ πλαίσιο και ορίζοντα εφαρμογών και πεδίων. Ο κ. Αργιαλάς υπηρέτησε σε ένα εργαστήριο που είναι συγγενές με το εργαστήριο στο οποίο υπηρετώ εγώ. Αυτό στο εργαστήριο τηλεπισκόπησης, εγώ στο εργαστήριο φωτογραμετρίας. Είναι πολύ κοντινά τα γνωστικά τους αντικείμενα και εν μέρει επικαλύπτονται. Άρα λοιπόν είχα τη δυνατότητα και προσωπικά να συνεργαστώ με τον κύριο Αργιαλά, να δω το έργο του από κοντά, εκτός από το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό του έργο. Άρα λοιπόν, αντί να απαριθμίσω τις διάφορες διακρίσεις που έλαβε για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο, θεωρώ προτιμότερο να μιλήσω από τα προσωπικά από καρδιάς για τον κύριο Αργιαλά. Αποτέλεσε επί μακρά σειρά ετών ένα σημαντικό στέλεχος της σχολής, με άποψη και γνώμη για τα θέματα της σχολής, την οποία συστηματικά προέβαλε και υποστήριζε στις γενικές συνελεύσεις, στις επιτροπές της σχολής, συμβάλλοντας και αυτός, όπως και άλλοι που προανέφερα, στην οργάνωση των σπουδών, στα προγράμματα σπουδών που άλλαξαν και ούτω καθεξής. Είχε ένα στιβαρό λόγο, τοποθετήσεις πολλές φορές με χιούμορ, αλλά βαθύς γνώσης του αντικειμένου του, με σημαντικές γνώσεις και επιστημονικό πεδίο σημαντικό και βαθύ. Η αλήθεια είναι ότι είχα πολλές επιστημονικές συζητήσεις με τον κύριο Αργιαλά, πολλές επιστημονικές διαμάχες, συγκρούσεις σε επιστημονικά θέματα πάντοτε και αποκλειστικά, και κατηδίαν, αλλά και στις συνελεύσεις της σχολής και όχι πάντοτε σε ήρεμο ύφος. Αλλά πάντοτε θεωρούσα και θεωρώ ότι ο Δημήτρης Αργιαλάς είναι ένας άνθρωπος που κατά βάθος είναι πράος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σημαντική καλλιέργεια, μεγάλη καλλιέργεια, και θέλω να πιστεύω ότι είναι φίλος μου. Και γι' αυτό τιμώ ιδιαίτερα το έργο του και τη συμβολή του στη σχολή όλα αυτά τα χρόνια, για τις δυνατότητες που έδωσε στους φοιτητές μας από τη δεκαετία τις αρχές του δεκαετία του 90 που ήρθε, άνοιξε νέους δρόμους στη σχολή, δημιούργησε και υπηρέτησε καινούργια μαθήματα που αφορούσαν το πεδίο της τηλεπισκόπησης και της ψηφιακής τηλεπισκόπησης, σε εποχές με μεγάλη άνθηση αυτού του γνωστικού πεδίου και αντικειμένου. Και ήμασταν τυχεροί στα σχολή που πήραμε τον κύριο Αργιαλά από την Αμερική και καταφέραμε και ήρθε στη σχολή μας σαν επίκουρος καθηγητής στην αρχή, αναπληρωτής και καθηγητής στη συνέχεια, συμβάλλοντας συνεχώς στο επιστημονικό πεδίο με δημοσιεύσεις, ερευνητικά προγράμματα και ούτω καθεξής. Πρέπει να ομολογήσω ότι και προσωπικά μου λείπουν οι τοποθετήσεις του στη Γενική Συνέλευση. Ο τρόπος που παρουσίαζε τα θέματα του και τις απόψεις του θα μου μείνουν αξέχαστες πολλές τοποθετήσεις του. Και γι' αυτό και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και εκπροσωπώντας όλη τη σχολή, να ευχαριστούμε θερμά για όλη του τη συμβολή. Εκτός όμως από τον κύριο Αργιαλά, έχω πάλι το θλιβερό καθήκον να αναφερθώ και σε έναν ακόμη συνάδελφο, τον οποίο χάσαμε στη διάρκεια του 2021, και αναφέρομαι στο Γιώργο το Φώτη, νέο συνάδελφο, πριν καν κλείσει τα 60 του χρόνια.
Να πω ότι ο Γιώργος ο Φώτης πήρε το πτυχίο του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού από τη σχολή μας και επίσης από τη σχολή μας πήρε το διδακτορικό του, έκανε τη διδακτορική του διατριβή στη γεωγραφία και ανάλυση του χώρου. Οι κύριοι επιστημονικοί τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε ο Γιώργος ο Φώτης αφορούσαν συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, τη γεωχωρική ανάλυση, ολοκληρωμένα αστικά μοντέλα, χωροχρονικές βάσεις δεδομένων, ανάλυση και σχεδιασμό τοποθεσίας, συστήματα υποστήριξης χωρικών αποφάσεων, μοντέλα κατανομής και συντακτική ανάλυση. Ο Γιώργος ο Φώτης είχε πλούσιο ερευνητικό έργο που χρηματοδοτήθηκε από διάφορες φορείς στην Ελλάδα αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα όσο διάστημα ήταν στη σχολή μας. Εμπειρογνώμονα σε θέματα γεωχωρικής ανάλυσης, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, χωροχρονικών βάσεων δεδομένων. Από το 2000 μέχρι το 2013 αποτέλεσε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πολεοδομική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου διατέλεσε και διευθυντής του Εργαστηρίου Χωρικής Ανάλυσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, αλλά και το Εργαστηρίο Θεματικής Χαρτογραφίας. Το 2013 εξελέγει αναπληρωτής καθηγητής στη σχολή μας, μέχρι το θάνατό του, όπου έλαβε και το εξελέγει και καθηγητής βεβαίως κατά την πορεία του αυτή στη σχολή. Κατέλαβε διάφορες διοικητικές θέσεις στη σχολή. Ήταν διευθυντής του τομέα γεωγραφίας και περιφερειακού σχεδιασμού τα τελευταία χρόνια, διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου από το 2018 μέχρι το θάνατό του, πρόεδρος της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας από το 2016 μέχρι το 2021, μέλος του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγράφων από το 2015 μέχρι το 2021, γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος του European Regional Science Association από το 2010 μέχρι το 2021, Associate Editor του περιοδικού European Journal of Geography από το 2010 μέχρι το 2021, μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Θερινού Σχολείου του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπεύθυνος διιδρυματικού διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Περιοριστικού Σώματος σε αντικείμενα σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές με χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Είχε μια πολυσχηδή δραστηριότητα ο Γιώργος ο Φώτης, συμμετείχε σε πλήθος συνεδρίων με πολλά άθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συνέγραψε 5 βιβλία με θέματα την ποσοτική χωρική ανάλυση, ανάλυση χώρου και συστήματα πληροφοριών για το χωρικό σχεδιασμό. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να τονίσω ότι και ο Γιώργος ο Φώτης υπήρξε πανεπιστημιακός δάσκαλος. Στην πραγματικότητα ζούσε γι' αυτό. Δίδασκε πολλά μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είχε επιβλέψει πλήθος διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, μεταδιδακτορικές έρευνες, εκτενέστατο διδακτικό έργο. Να τονίσω εδώ ότι πολλές φορές προσωπικά το επισήμανε ότι αναλάμβανε υπέρμετρα πολλά εκπαιδευτικά καθήκοντα, όμως τα έφερνε όλα σε πέραση και ήταν αξιοζήλευτος γι' αυτό. Του άρεσε να διδάσκει και να εκπαιδεύει τους φοιτητές. Αυτό έβγαινε προς τα έξω και γι' αυτό ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά, στους φοιτητές μας και λυπάμαι να πω ότι κυριολεκτικά άφησε την τελευταία του πνοή εκτελώντας αυτό το λειτουργήμα κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος, μεταπτυχιακού μαθήματος μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή γιατί ήταν σε περίοδο lockdown και της πανδημίας άφησε την τελευταία του πνοή τελείως ξαφνικά επιτελώντας αυτό το λειτουργήμα. Και θα του είμαστε ευγνώμονες για αυτό που έκανε και για την όλη συμβολή στη σχολή. Ένα μεγάλο χαίρε και στον Γιώργο το Φώτη και επίσης να είναι και αυτός καλά εκεί που είναι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοσμήτωρα. Συνεχίζουμε με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλίων Μεταλλουργών και τον Κοσμήτωρα καθηγητή κύριο Δημήτρη Καλιαμπάκο. Κύριε Κοσμήτωρα, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να πω δύο λόγια για όλους τους συναδέλφους και όχι μόνο. Θα πω για τον Γιάννη Πασπαλιά, προφανώς, αλλά ανάμεσα σε αυτούς που αφιμηνούνται, έχω τόσους φίλους και ανθρώπους που έχω συνεργαστεί, που είναι άδικο να θέλω να μιλήσω και να πω δύο λόγια για αυτούς. Να ξεκινήσω από αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι φεύγοντας τόσοι άνθρωποι και κυρίως τέτοιοι άνθρωποι, νιώθει κανείς ένα σφίξιμο με την έννοια ποιο θα είναι το ειδικό βάρος του Πολυτεχνείου χωρίς τα ονόματα αυτά. Ειλικρινές, πραγματικό, όχι λόγια. Και μόνο η ιστορική αισιοδοξία που θα έλεγε κάποιος δίνει μια καλή απάντηση. Αυτό το Πολυτεχνείο έχει μάθει στα κενά που δημιουργούνται να αντικαθιστά μεγάλους, με επίσης μεγάλους, όχι ένα προς ένα, αλλά πολλές φορές και ακόμα μεγαλύτερος. Και είμαι σίγουρος ότι η αγάπη σας για το Πολυτεχνείο μόνο αυτό επιθυμεί για το μέλλον του ιδρύματός μας. Αλλά ήθελα, βλέπω τρία κοινά χαρακτηριστικά σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που σήμερα περιγράφονται εδώ. Το πρώτο είναι ότι αυτή η συνάδελφη σας ξέρει το Πολυτεχνείο με τα μικρά σας ονόματα, τους περισσότερους από εσάς. Άντε και τον Κέκο που βολεύει με το επίθετο ή με τα επίθετά σας. Άρα την αναγνώριση στη μικρή μας μεγάλη κοινότητα την έχετε ήδη πάρει και είναι πάρα πολύ βαθιά και σημαντική. Το δεύτερο είναι το εξής. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε αφήσει ένα όνομα, συγγνώμη, ένα έργο στην ελληνική κοινωνία μεγαλύτερο από το όνομά σας. Δηλαδή, σας ξέρουν πολύ περισσότεροι από αυτά που έχετε κάνει παρά από την υπογραφή σας. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τιμή και για εσάς προσωπικά αλλά και για το Ίδρυμά μας. Πάντως, αν ήθελα, επειδή έβλεπα τις προσωπικότητες της περιγραφής, αν ήθελα να δω ένα κοινό χαρακτηριστικό, θα έλεγα είναι σχεδόν παντού διακριτή πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση των ανθρώπων αυτών. Πολλές φορές προβληματίζουμε τι κάνει το Πολυτεχνείο μεγάλο και η πρώτη απάντηση είναι η ανθρωπή του. Και όταν μιλάω για αυτοπεποίθηση, δεν μιλάω για την κούφια, την κενή, την κουτή φυλαυτία. Μιλάω για τη δράση, δηλαδή σχεδόν όλοι όσοι αναφέρθηκαν ξεκίνησαν από κάποιους χώρους, ξεκίνησαν από κάποια κουτάκια που τα άφησαν πίσω τους και άνοιξαν καινούριους δρόμους. Και τους ξέρουμε για τους καινούριους δρόμους που άνοιξαν. Που αυτή είναι πολύ μεγάλη παρακαταθήκη στο Πολυτεχνείο και η μεγάλη συμβολή σας. Όταν ξεπεράσατε τη βάση και δώσατε τροφή, επαφή με την πραγματικότητα και νέους ορίζοντες στο Πολυτεχνείο. Από καρδιάς, όπως λένε και στις αμερικάνικες ταινίες, το εννοώ, νιώθω τιμή μου ότι υπήρξα συνάδελφός σας. Για τον Γιάννη τον Πασπαλιάρη. Ο Πασπαλιάρης, όταν ήταν φοιτητής, δεν διάβαζε μόνο, ενώ ότι όταν οι θυελώδες άνοιγμοι της ιστορίας μπαίναν από τα κάγκελα, τις πόρτες και τα παράθυρα του Πολυτεχνείου, ο Γιάννης ήταν παρόν. Ήταν κομμάτι αυτής της πραγματικότητας που έφερνε το Πολυτεχνείο στο κέντρο ιστορικών εξελίξεων για την χώρα μας. Πράγμα που διαμόρφωσε το χαρακτήρα. Στη συνέχεια, μένει στο Πολυτεχνείο και είναι ένας από αυτούς τους καθηγητές που τους ονομάζουμε γέννημα θρέμα. Αλλά θα ήθελα να θυμηθείτε λίγο ότι αυτό ήταν ανοιχτό στοίχημα τότε, ενώ ότι η κλασική πανεπιστημιακή επιβεβαίωση, η πιο ασφαλής, ήταν η διαδρομή της Εσπερίας, παλιότερα πολύ παλιά στη Γερμανία, μετά στη Γαλλία και αργότερα πιο δυτικά. Υπάρχει όμως εκεί, στη δεκαετία του 80, κάποιοι καθηγητές που διαλέγουν να μείνουν στο Πολυτεχνείο και να κάνουν το διδακτορικό τους εδώ. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε του πώς εξελίχθηκαν οι άνθρωποι. Ο Γιάννης ίσως είναι ένα από τα καλύτερα τέτοια παραδείγματα. Εννοώ ότι ο Γιάννης εξελίχθηκε σε ερευνητή και προσωπικότητα παγκόσμιας εμβέλειας στο χώρο μας, σε ένα χώρο ο οποίος απαιτεί στενές σχέσεις με τη βιομηχανία, που δεν του φτάνουν μόνο τα citation. Ο Γιάννης έχει χιλιάδες και το HCDX του είναι αξιοζήλευτο. Αλλά ο χώρος μας απαιτεί επαφή με τη βιομηχανία και απαιτεί η βιομηχανία να έχει σεβασμό σε αυτό που προτείνεις. Ο Γιάννης υπήρξε ριζοσπαστικός στις επιλογές του. Σκεφτείτε ότι η βιομηχανία των ορεικτών πρώτων υλών είναι δυσκίνητη, πολύ μεγάλη. Βασίζεται στο γεγονός ότι θα μας έχουν πάντα ανάγκη, άρα δεν είναι επιρρεπής αλλαγές. Ο Γιάννης συνειδητοποιεί ότι οι ΑΠΕ θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία του μέλλοντος και από αυτή την παλιά βιομηχανία ξεκινά μια πρωτοβουλία διεθνούς εμβέλειας και ένα μεγάλο πείραμα, το πρώτο ανεξάρτητο κτίριο ενεργειακά
που φτιάχνει στο Λαύριο, ανοίγοντας νέους δρόμους. Μια κρίσιμη στιγμή στην καριέρα του, θέλω να την επισημάνω και αυτήν, όταν αντικαθιστά τον Αντώνη τον Κοντόπουλο, όταν χάνεται αυτός πολύ πρόωρα. Ο Γιάννης τότε ήταν ίσως μεταξύ ίσων και η αναγκαστική σύγκρουση με τον Κοντόπουλο για οποιοδήποτε θα ήταν βαριά. Κέρδισε το στοίχημα με θριαμβευτικό τρόπο, με ένα στοιχείο όμως που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν συμπίεσε αυτούς με τους οποίους ξεκίνησε μαζί, αλλά έδωσε χώρο να αναπτυχθούν παράλληλα. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Κατά τα άλλα, υπηρέτησε το Πολυτεχνείο από όλα τα πόστα. Και ως κοσμήτωρας και ως αντιπρίτανης, αφήνοντας πίσω το αξιοζήλευτο έργο, αλλά και ως πρίτανης του Πολυτεχνείου. Και θέλω να πω μια κουβέντα γι' αυτό, γιατί η θητεία του Πολυτεχνείου ήταν μικρή, αλλά δεν μιλάμε για ένσημα, μιλάμε για πολιτικές αποφάσεις. Η απόφαση του Πολυτεχνείου σε μια δύσκολη στιγμή, όταν μια ανιστόρητη και μάλλον ανόητη απόφαση για ένωση του Πολυτεχνείου με το Μουσείο των Πρώτων Θυρών, φέρνει την υπογραφή του ως επικεφαλής της συγκλήτου του Πολυτεχνείου. Ο Γιάννης ο Παπαγιάννης είναι άνθρωπος μαχητικός, η απόψη ζει με πάθος ό,τι κάνει. Και την έρευνα και τη ζωή. Και είναι μαχητικός στις απόψεις του. Αν όμως το ξεχωρίζει κάτι, είναι ότι διατηρεί τη μαχητικότητα, αλλά είναι ένας άνθρωπος των γεφυρών. Αυτές που είναι τελείως απαραίτητες για τον Πολυτεχνείο. Τελείως απαραίτητες. Γιατί το Πολυτεχνείο είναι ένας χώρος με πολύ μεγάλα εγώ. Και όλα τα κλάσματα είναι σχεδόν όλα τα κλάσματα είναι ετερόνυμα. Χρειάζονται αυτές οι γέφυρες που μετατρέπουν αυτά τα ετερόνυμα κλάσματα σε ομώνυμα, έτσι ώστε να προστίθεται τη δουλειά τόσο διαφορετικών ανθρώπων και να μην επιτρέπουμε σε επιμέρους αντιθέσεις να καταστρέφουν μια κοινή πορεία. Για όλα αυτά λοιπόν, φίλε και συνάδελφε Γιάννη Πασπαλιάρη, η σχολή σε ευχαριστεί θερμά και από καρδιάς. Τα άκουσες και διαζώσεις στην εκδήλωση που κάναμε, αλλά και στην εκδήλωση που δεν ήσουν, ακούστηκαν επίσης εξαιρετικά πράγματα. Ο Γιάννης Πασπαλιάρης, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένας ξεχωριστός συνάδελφος με όποιο σετ κριτηρίων και αν διαλέξει κανείς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοσμητρά. Να περάσουμε στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και ο Κοσμήτωρας καθηγητής κύριος Γεώργιος Ραφωνίτης να μας πει το λόγο του. Ευχαριστώ. Κύριε Μουρά, τον Αύγουστο του 2021 στη Σχολή είχαμε μία εκπαιδεύτηση αυτή του συναδέλφου Νικόλα Κυρτάτου. Ο κύριος Κυρτάτος σπούδασε ναυτική μηχανολογία στο Πανεπιστήμιο του Newcastle και στο Imperial College, όπου και εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή. Πριν την εκλογή του στη σχολή, υπηρέτησε σαν Research Associate και Assistant Professor στο Imperial College και στο Πανεπιστήμιο McGill του Montreal αντίστοιχα. Το 1984 εκλέχθηκε μέλος ΔΕΠ της σχολής για πρώτη φορά. Δίδαξε 7 υποχρεωτικά και κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, επέβλεψε μεγάλο αριθμό διπλωματικών εργασιών και 7 διδακτορικές διατριβές. Το ερευνητικό του έργο αφορά στις εγκαταστάσεις πρόωσης πλοίου με έμφαση στους ναυτικούς κινητήρες Diesel. Στις εργασίες του γίνεται ευρεία χρήση πειραματικών μεθόδων, καθώς και προσομοίωση μέσω θερμοδυναμικής μοντελοποίησης. Για τη συνολική του προσφορά, στον κύριο Κυρτάτο απονεμήθηκε το Διεθνές Βραβείο Maritime Propulsion Lifetime Achievement Award στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ναυτικής Μηχανολογίας 2016. Η θητεία του κυρίου Κυρτάτου στην Προεδρία του International Council of Combustion Engines και στην Εκτελεστική του Επιτροπή για 12 ετία είναι μια ακόμα απόδειξη της διεθνούς αναγνώρισης της προσφοράς του στην περιοχή της ναυτικής μηχανολογίας. Ο κ. Κυρτάτος υπηρέτησε τη σχολή και το MEP από πολλές θέσεις, υπήρξε μεταξύ άλλων πρόεδρος της σχολής, μέλος της συγκλήτου και διευθυντής του Εργαστηρίου Ναυτικής Μηχανολογίας από το 2001 μέχρι και την αφιπηρέτησή του, και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξή του και στην ανάδειξή του σε ένα από τα 10 καλύτερα του είδους του διεθνώς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και από όλη τη σχολή στον κύριο Κυρτάτο για την προσφορά του. Εύχομαι να είναι πάντα καλά, γερός, κοντά μας στη σχολή και να μας στηρίζει με την εμπειρία του και το παράδειγμά του, όπως κάνει συνεχώς τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοσμητά.
Από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ο αναπληρωτής Κοσμήτωρας, κύριος Ιωάννης Ράπτης. Κύριε Κοσμήτωρα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Ρίβα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά και για μένα που είμαι σε αυτήν την εκδήλωση σήμερα και λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο κύριος Κουρκουλής για να τιμήσει και εκείνος με την παρουσία του την εκδήλωση αυτή λόγω της απώλειας του αδελφού του. Η σχολή μας το προηγούμενο έτος είχε δύο αποχωρήσεις, μία αποχώρηση από τον τομέα μαθηματικών και μία αποχώρηση από τον τομέα φυσικής. Θα ξεκινήσω με την κυρία Χρύσα Καρόνι Ρίτσαρτσον, η οποία σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές, μάστερ και διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Southampton. Στο Πολυτεχνείο ξεκίνησε από επιστημονική συνεργάτηδα το 1982, έγινε λέκτορα στο 1991 και εκλέχθηκε διαδοχικά στις βαθμίδες της επίκουρης καθηγήτριας το 1998, της αναπληρώτριας το 2003 και της καθηγήτριας το 2013. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν στατιστικά μοντέλα επιβίωσης και αξιοπιστίας, μοντέλα ευπάθειας, πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση και μεθόδους για την εντόπιση άτυπων σημείων, μεθόδους για την ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων, την εξέταση υπολείπων και την μελέτη καλής προσαρμογής. Η κυρία Καρόνι έχει διδάξει ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων στατιστικής στην ΣΕΜΦΕ αλλά και σε άλλες σχολές του Πολυτεχνείου, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στα περισσότερα από αυτά, διαμόρφωσε η ίδια τη διδακτική ύλη, έχει επιβλέψει 4 διδακτορικές διατριβές, πάνω από 30 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και περί τις 50 πτυχιακές εργασίες, συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και σε ένα πρόγραμμα Εράσμους επί πολλά έτη με 5 πανεπιστήμια του εξωτερικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της, στη σχολή ανέλαβε πολλά και διαφορετικά διοικητικά καθήκοντα, αποτελώντας μια χαμηλού προφίλ συνεχή δύναμη της σχολής. Οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις έχουν παρουσιαστεί σε περιοδικά στατιστικής και σε περιοδικά άλλων πεδίων των μαθηματικών. Έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο στα αγγλικά, καθώς και δύο στα ελληνικά, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μαθήματα της ΕΜΦΕ και των άλλων ΑΕΗ. Η κυρία Καρόνι, με 39 χρόνια συνεχούς και συνεπούς προσφοράς στο Ίδρυμα, αρχικά στο Γενικό Τμήμα και στη συνέχεια στη Σχολή ΕΜΦΕ, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Την ευχαριστούμε και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για την ίδια και την οικογένειά της. Και θα κλείσω με τον Νίκο Τράκα, ο οποίος σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, στο MEP διορίστηκε λέκτορα το 1982 και εξελέγει επίκουρος καθηγητής το 1988, καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής το 1995 και καθηγητής το 2012. Υπήρξε Σερν Fellow τα έτη 1985 με 87 και Σερν Corresponding Fellow τμηματικά επί αρκετά έτη με συνολική διάρκεια 15 μήνες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η θεωρητική φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων, διορθώσεις στην κβαντική χρωμοδυναμική και φαινομενολογία προτύπων που προέρχονται από την θεωρία των υπερχορδών. Έχει διδάξει εισαγωγικά μαθήματα φυσικής σε φοιτητές διαφόρων σχολών του MEP, προχωρημένα μαθήματα φυσικής σωματιδίων σε φοιτητές της ΕΜΦΕ και σε μεταπτυχιακά μαθήματα μεταπτυχιακών προγραμμάτων της σχολής. Έχει συμβάλει στη δημιουργία και τη διδασκαλία μαθημάτων χρήσης υπολογιστικών μεθόδων στην υπολογιστική φυσική και χρήσης υπολογιστικών μεθόδων διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο μάθημα νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Την τριετία 1996-1999 ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Για πάνω από 25 χρόνια ασχολείται πολύ ενεργά με την εκλαήκευση της φυσικής των σωματιδίων, δίνοντας διαλέξεις και διοργανώνοντας ημερίδες που απευθύνονται σε μαθητές και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, καθώς και στο ευρύ κοινό, σε όλη την Ελλάδα. Έχει δημιουργήσει και είναι διαχειριστής της ελληνικής εκλαϊκευτικής ιστοσελίδας για τα στοιχειώδη σωματίδια. Είναι συντονιστής και η ψυχή της ελληνικής ετήσιας από το 2005 διοργάνωσης των διεθνών Master Classes in Particle Physics, που αποτελούν ημερίδες προχωρημένων μαθημάτων φυσικής σωματιδίων για μαθητές λυκείου. Οι ημερίδες διοργάνονται από τη Διεθνή Ομάδα Εκλαήκευσης Στοιχειωδών Σωματιδίων, στην οποία είναι ο Έλληνας αντιπρόσωπος. Το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση Φυσικής το απένειμε από κοινού με τον Ρολφ Λάντο από το ΣΕΝ το βραβείο εκλαήκευσης του τομέα των στοιχειωδών σωματιδίων.
Και ο Νίκος, μετά από 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφορά στο Ίδρυμα, εξακολουθεί να είναι επίσης παρόν και να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Τον ευχαριστούμε και το ευχόμαστε υγεία και ό,τι καλύτερο για τον ίδιο και την οικογένειά του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοσμήτωρα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Συλλόγου ΔΕΠ, τον κύριο Γεώργιο Πανταζή. Κύριε πρόεδρε, μας ακούτε? Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την δυνατότητα να παρευρεθώ σε αυτήν την ιδιαίτερη συνάντηση για τους συναδέλφους που αποχώρησαν. Δεν θέλω να διευρύνω το λόγο μου, απλώς να πω δύο πράγματα. Εκπροσωπώντας το Σύλλογο ΔΕΠ, το οποίο όλοι οι συνάδελφοι ήταν μέλη και μάλιστα κάποιοι από αυτούς τον υπηρέτησαν στη θητεία τους, θέλω προσωπικά και εκ μέρους του Συλλόγου να τους ευχαριστήσω για την προσφορά τους, την εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική ευμάρεια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, να τους υποσχεθώ, αν αντέχει η λέξη, ότι θα προσπαθήσουμε να επενδύσουμε στη σοφία τους και να τους παρακαλέσω παράλληλα να συνεχίσουν να στέκονται αρρωγοί στις δραστηριότητες του MEP, έχοντας την υγεία και την αγάπη στην οικογένειά τους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή έχει σειρά το βίντεο που προαναφέρθηκε να δούμε. Ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί έκλεισε ένας κύκλος της ζωής μου ως μέλος ΔΕΠ, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αισθάνομαι ευγνώμων για όλη τη γνώση που μου έδωσε το Ίδρυμα από τα φοιτητικά μου ακόμα χρόνια, όχι μόνο σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα σε κοινωνικό επίπεδο. Αισθάνομαι ευγνώμων που δέθηκε στους κόλπους του ως μέλος ΔΕΠ και μου έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξω τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές μου δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και για τη δυνατότητα προσφοράς μου σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο χώρο μέσω της ΔΕΗ και του ΔΔΕ. Όλα αυτά δεν θα μπορούσα να τα έχω πετύχει αν το Πολυτεχνείο δεν μου εξασφάλιζε ένα γόνιμο περιβάλλον ανάπτυξης και συνεργασίας με τους συναδέλφους μου και τους εξαιρετικούς σπουδαστές μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι το Πολυτεχνείο, με το τεράστιο κύρος του και τη λαμπρή ιστορία του, ακόμα και σε δύσκολους καιρούς που ζούμε, θα παίζει πάντα τον πρωτοπόρο ρόλο του στη χώρα μας ως φορέας γνώσης, πρόοδου και δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χατζιαργυρίου για αυτό το βίντεο. Σε αυτό το σημείο η διαδικτυακή τιμητική εκδήλωση έφτασε στο τέλος της. Θα σας υπενθυμίσουμε πως η σελίδα της εκδήλωσης θα παραμείνει ενεργή και το βίντεο της εκδήλωσης θα βρίσκεται στο επίσημο κανάλι του MEP στο YouTube. Ευχαριστούμε θερμά για τη διαδικτυακή σας παρουσία και την υπομονή σας. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.